Εντάξει, Νίκο. Πρέπει να κάθεται κάποιο που είναι 1,95-2 μέτρα κάπου εκεί. Αλλά εντάξει, πειράζει. Όλα καλά. Στη θέση του Σταύρου κάτσε. Ναι, δεν κάθεται εδώ καλά. Όχι. Καλά, συγγνώμη, δεν είναι ο κεντρικό παρουσιαστή. Πήρε τη θέση, δηλαδή, Σταύρο. Δηλαδή, σαν κεντρικό παρουσιαστή που είναι, δεν κάθεται στο κεντρικό μικρόφωνο. Εγώ είμαι ταπεινό. Πήγα να πέσω κιόλα. Είναι κεντρικό. Ναι, ρε φίλε, αυτή είναι η καρέκλα. Εδώ μάλιστα. Βέβαια. Βέβαια. Άρα λιώσα τις μεταγραφές για την ΚΑΠΑ19. Τι γίνεται, παιδιά? Στέρι, θα φέρεις κανένα παίχτη, ρε φίλε? Ρωτάει ο κόσμος. Εγώ θα φέρω. Έχουμε κανένα νέο. Έχουμε κανένα νέο. Ο εκ των δεξιών σου. Παιδιά, εγώ θα φέρω. Δεν έχω. Παντρεύτηκες, ευγηθήκαμε, τελείωσε βίωνο δόσπατον. Είναι η απάντηση. Πάμε παρακάτω. Είναι η απάντηση για όλα. Καλά τα λέει ο Νίκος. Εντάξει, φίλε, τι άλλο. Άκου να δεις τώρα. Υπάρχει αυτή η ασφάλεια Λουτσέσκου. Ποιου χαφ έχουμε, καθόλου που μετρούσαμε χθε, ήμασταν μια παρέα, μετρούσαμε. Ποιοι είναι οι χαφ μας, ο Μίσιτς. Εντάξει. Κανονικό ποδοσφαιριστής. Ναι, όντω. Μου λέει ο άλλο ο Βέρμπλουμ. Αν δει τη μία γάμπα του Βέρμπλουμ και την άλλη, έχουν 30 εκατοστά απόσταση. Το εγχειρισμένο είναι ατροφικό, αυτό θέλει κανένα τρίμηνο. Απορώ πώ λένε ότι θα είναι έτοιμο. Μόνο από το μάτι να δεις. Αλλά το Βέρμπλουμ το βγάζω έξω. Ο χειρότερος θεματισμός. Ο χειρότερος θεματισμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το βγάζω έξω, το Βέρμπλουμ. Μελιόπουλος. Μελιόπουλος, εντάξει, ναι. 19 στα 20. Με παραστάσεις από την Ξάνθη. Για το γνωστό καρναβάλι. Τις καριώκες. Τις καριώκες. Ναι. Δεν βασίζεσαι ακόμα. Μπορεί να γίνει σε 3 χρόνια ο κορυφαίος χαφ στην Ελλάδα. Είναι μπορεί, ένα παιδί με προδιαγραφές. Μπορεί και όχι που λέει. Και μπορεί και όχι. Και ο Αντετοκούνμπο ταπεινώς ξεκίνησε. Ποιος τον ήξερε? Ναι, το Αντετοκούνμπο δεν θα πήγαινε να πάει στην Euroleague στα 19 του. Ναι. Εντάξει. Ο Αντετοκούνμπο που είναι MVP του NBA. Δεν μην συγκρίνουμε με Λιόπουλο με Αντετοκούνμπο. Θα πέσει καμιά γκάς κεραυνό στο εντός στούντιο. Σε πόλια πάνω μας. Ναι. Ωραία. Ποιοι άλλοι υπάρχουν? Εργούς κάτσε. Εκεί καταλήξαμε. Εργούς κάτσε. Μια χαρά. Δικό μας παιδί. Δικό μας παιδί. Ξέρει την ομάδα. Διεθνής είναι. Τα αποδυτήρια. Ούτε τον Παλογιάννη δεν έχουμε. Ναι. Δηλαδή έρχεται σήμερα ο Λουτσέσκου. Μπορείς να πεις ότι είναι ικανοποιημένος από τις εξελίξεις? Νομίζω πως όχι. Ε? Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι. Ας μπούμε στο πετσί του Ράσβαν και να κάνουμε ένα οικογενειακό διπλό σταύρο. Ναι. Λοιπόν. Σας το περίμαστε καλά. Τερματοφύλακες έχουμε δύο τουλάχιστον. Δεν είναι και εκείνη η ψυχή που έλεγε ότι ο Βαρέλα μπορεί να παίξει. Δεν είναι πια στην ομάδα και είναι η ψυχή που έλεγε ότι ο Βαρέλα μπορεί να παίξει και με την κοχάφ. Ποιο το δει αυτό? Α, ο κολλητό σου είναι. Ναι, 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 ναι. Έχει υποθεί. Έχει υποθεί και αυτό. Ναι. Ολαστικά. Που θα μπορούσε να σπρωχτεί αυτό το σενάριο. Για να χωρέσει ο δικό του. Για να έχουμε χώρο για μια μεταγραφή. Εγώ στο τέρμα παίρνω Πασχαλάκι για την ομάδα μου. Εγώ παίρνω Μελίσσα. Ωραία. Δεξιά παίρνω τον Λέο. Εγώ παίρνω Ροδρίγκο. Καλά είμαστε. Ναι. Θα έχουμε... Στην άμυνα καλά είμαστε. Θα πάρω το Γιαννούλη αριστερά. Εγώ τι να πάρω αριστερά. Εγώ διαλέγω πρώτο τζεπλί, τι να κάνω. Γιατί διαλέγεις πρώτο? Πάρε Κρέσπο. Με έφαγες. Πάρε Κρέσπο. Όχι, δεν θα πάρω Κρέσπο αριστερά. Θα πάρω Κίτσιου. Δεν θα είναι προετοιμασία. Παιδιά, μερικά πράγματα στη ζωή. Πρώτα θα τα βλέπετε και μετά θα μιλάτε. Λες δηλαδή ότι μπορεί να υπάρξει αλλαγή δεδομένων? Άμα δεν έχω αριστερό μπακ, ας δει τώρα. Στελάκης θα βγάλουμε 5 προπονήσεις, δηλαδή δεν κατάλαβα. Να διαλέξω πρώτο στόπερ. Είμαι ο Στελάκης και δεν θα διαλέξω πρώτο στόπερ. Ναι, διάλεξε. Μιχάη. Ωραία, εγώ θα πάρω τον Ίγκασον. Το Κρέσπο το φάγατε και οι δύο? Όχι, εγώ θα συνδυάσω Μιχάη με Κρέσπο. Α, οκ. Και εγώ θα πάω τον Φερνάντο. Αυτός έμεινε. Πάρε τους δύο που δεν στρίβουν. Ωραία. Καλά είμαστε στην άμυνα. Καλά είμαστε άμυνα. Βγαίνει το διπλό. Ωραία. Παίρνω λοιπόν, πρώτο. Όχι, εγώ θα πάρω πρώτο. Θα πάρω το Μίσιτς. Περιζήτητο. Ποιο θα το έλεγε? Είναι 6 μήνε θα γίνει αυτό το πράγμα. Παίρνω κάτσε. Ωραία. Κάτσε. Μπέρδεψα. Επειδή παίζω 4-2-3-1, θα πάρω δίπλα στον Μίσιτς τον. Περίμενε. Το Μελιόπουλο. Εγώ θα βάλω τον Καντουρί. Οχτάρι. Μια χαρά είναι. Μια χαρά και τα χαφ. Μια χαρά. Γεμάτη και εκεί. Τέσσερι παίξει, τι θε άλλο. Δεξιά παίρνω τον Λιμιό. Εκεί θα έχουμε διχογνωμία νομίζω. Δεν το βλέπω να παίρνει ζαμπάκι εκεί πέρα. Τον πει να παίξω. Τον πρόλαβε. Τι θα κάνουμε. Λάμπρο θα πάρει από εκεί. Δεξιά, εγώ πήρα Λιμιό. Λιμιό πήρε. Δεξιά.
Θα πάρω Ζαμπά γιατί τον είδα. Άντε, είχε τρομερές αποδόσεις στη Βραζιλία. Το παιδί μας. Δεν θα πάρω τον Λάμπρο, θα πάρω τον Πέδρο. Πέδρο, εγώ θα πάρω Λάμπρο. Ωραία, βγήκαμε και εδώ. Πάρε πίσω πάρω... ένα παλοπέλκα. Ωραία. Και θα πάρω ακόμα. Όχι, φίλε. Εγώ ξεκίνησα να δώσω. Θα πάρω ακόμα και πάρε. Εγώ έβαλα πάρε. Θα πάρε Μαρκόφσκι. Τον Ήλιε. Σιγά μην πάρω και τον Μάρκοβιτς. Άκπομ, εγώ πάρε Βιτές και εσύ σου μοιάζει κιόλα. Κάνε τα χρώματα. Λείπει, φίλε Βιτές. Λείπει Βιτές. Κάνε αλχημία, πάρε παίκτη. Ούτε που με νοιάζει. Άκπομ. Όχι, φίλε, τελείωσε. Ο Άκπομ είναι στην δικιά μου ομάδα. Ο Κουλούρης πήγε και υπέγραψε. Είδε έχει πάρει φανελάκι πορτοκαλί. Γκαργαλατζίδη θα πάρω. Γκάργα, παιχτάρα. Δεν θα είναι στην πρώτη μα. Θα πάρει Μαρκόφσκι και θα είσαι μια χαρά. Έβαλε καλά γκολ στα Τρίκαλα. Κάτι έβαλε. Δύο στον Ιγυνιακό και τρία στα Τρίκαλα. Όχι ψέματα. Ένα στον Ιγυνιακό και τέσσερα στα Τρίκαλα. Ένα στον Ιγυνιακό και τέσσερα στα Τρίκαλα. Α, εννοεί ότι. Όχι απέναντι στα Τρίκαλα, βάλε τέσσερα. Όχι, όχι. Με την φανέλα των Τρικάλων. Εκ των οποίων τα τρία δώσανε και νίκε με ένα μηδέν. Δηλαδή είχε ένα καλό μήνα. Στα Τρίκαλα. Μια που αναφέρετε τα Τρίκαλα, να κάνω και εγώ τη δική μου την παρένθεση. Στα Τρίκαλα, ο ΑΟ Τρικάλων, ο οποίο απορρόφησε την ομάδα μπάση στα Τρίκαλα και απλά θα λέγεται και αυτό ΑΟ Τρικάλων. Γενικότερα είναι πολύ μόδα τελευταία. Νομίζω ότι τα Τρίκαλα μετά την μπάσκετ είχαν πέσει. Ξέρω εγώ, β' εθνική γάμα. Ο Χολαργός δεν μπόρεσε, πέφτει και ο Χολαργός. Ναι. Όχι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει μια τέτοια. Κάθε μέρα άλλη ομάδα η Basket League. Ναι, ναι. Και το κορυφαίο θα είναι στο τέλος με Ολυμπιακό, παιδιά, εκεί που θα γελάσουμε πολύ. Θα γίνει κολοτούμπα και σίγουρα. Όχι, εκτός από αυτό, να δούμε και αλλαγή, να δούμε να παίρνει εφημί. Εκεί που θα γελάσουμε πολύ. Γιατί και αυτό το σενάριο δεν μπορεί να αποκλειστεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Απλά άλλο ήθελα να πω ότι μια ποδοσφαιρική ομάδα υγιής του συλλόγου παίρνει κάτω από τις φτερούγες της μια άλλη ομάδα του μπάσκετ που είχε πρόβλημα. Εντάξει. Ναι. Γίνεται και στην Ευρώπη τελευταία φορά. Το τελευταίο παράδειγμα είναι η Ελλάδα. Περάσει πόλια το μήνυμα. Όχι καθόλου. Απλά αναφέρω τα στοιχεία τις τελευταίες 2-3 μέρες. Δηλαδή η Λιόν, ας πούμε, Στέργιο, ναι, ναι, έδωσε 3,4 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ζαν Μισελ Ολά, ή Ολά για κάποιου, αλλά νομίζω λέγεται Ολά, πλήρωσε ο άνθρωπο τόσα και μπήκε στο 20% του μετοχικού κεφαλαίου τη Βιλερμπάν. Ξοδεύτηκε. 3,4. Για μετοχικό κεφάλαιο, έτσι, όχι πάρε τώρα 150 και όλα αυτά. Εντάξει, πάντα αναφέρω, ρε παιδί μου. Έτσι κουβέντα να κάνουμε. Ο καθένας και τον Ταλκάο, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Πριν που έλεγε ο Σταύρος για τον Βέρμπλου, θυμήθηκε ένα σκηνικό πέρσι Τούμπα. Περίμενα μέχρι τους παίκτες για δηλώσεις κάτω. Και κάποιος οπαδός βλέπει ένα βετεράνο, δεν θα πω το όνομά του, και το φωνάζει, έλα εδώ ρε αναξίμανδρε, έχουμε κάνει τέτοιο, δεν νομίζω. Πώς τον βλέπεις τον Βέρμπλου μέσα. Αγωνία ο φίλαθλος, ήταν γύρω στον. Πριν τραυματιστεί, Νοέμβριο εκεί. Κοίταξε, λέει αδερφέ, επειδή τον είδα λέει και στην προετοιμασία, ήμουν πάνω. Στον ταξίκο δίπλα. Δεν ξέρω. Εντάξει, θα παίξει, λέει, θα παίξει. Δεν ήταν στην προετοιμασία, να υποθέσω. Δεν είχε κανένα βετεράνο Σταύρο στην προετοιμασία, δηλαδή. Δεν πότε... είχε Βέρμπλου στην προετοιμασία. Σε ένα μεγάλο διάστημα. Εντάξει, λέει, τον έχω δει, λέει, πήγα και στην Ολλανδία, λέει, τον είδα αυτά. Εντάξει, θα παίξει, θα παίξει. Ανακούφιστηκε ο φιλαθλός. Λέει, ναι, το ξέρει ο Αναξίμανδρος. Να γενερώσουμε λοιπόν ότι οι βετεράνοι οι περισσότεροι έχουν παίξει άλλο άθλημα. Ναι, σχέση με αυτό που παίζετε τώρα. Είναι άλλο. Ναι. Εντάξει, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι άλλη ταχύτητα, άλλη τακτική, άλλη τεχνική. Ωραία. Υπάρχουν όμως κάποιοι που το έχουν ακολουθήσει το άθλημα, ναι, αυτό που παίξανε γενικότερα σαν ναι, μεγάλο ποσοστό όμως, επειδή έχω. Ναι. Μεγάλο και μια τριβή μαζί τους, δεν έχουν ιδέα, δεν ξέρουν πού παίζει η ομάδα. Δηλαδή, αν πιάσει μια κουβέντα και το πει, επειδή θα πάει, φίλε, η ομάδα προετοιμασία στη Σκωτία, πώς είναι εκεί το κλίμα, θα σου πει, δεν ξέρω, ρε φίλε, η υγρασία εκεί πάνω που τους κουβαλάει όλο αυτό. Ισχύει, Σταύρο, ή όχι. 100%. Εσύ είχες τριβή με τους βετεράνους. Εγώ δεν βγάζω ποτέ βετεράνο. Ναι. Εσύ εκεί που ήσουν με τον βετεράνο. Ωραία. Βετεράνου θα βγάλει. Τι ωραία ιστορία έγινε με την Νάπολη. Να μην μπορούμε να τα πούμε αυτά στον αέρα. Όχι, αυτό μπορούμε, ρε φίλε. Γιατί. Λέει, γιατί. Πήραν που λες, Νίκο, ένα τηλέφωνο για σχόλιο έναν από τους πολλούς βετεράνους που είχε πάω. Υπάρχει επιλογή να είναι καλά οι άνθρωποι. Και λέω, έλα, αδερφέ, τι έγινε αυτά και τα λοιπά. Φιλικό με την Νάπολη. Εντάξει, λέει, να γεμίσει, λέει, η Τούμπα. Λέω, στην Ιταλία παίζουμε. Όπω λέει, αδερφέ, καλά που μου το πες, λέει, θα πίνα στην Τούμπα. Ωραία πράγματα. Τέλο πάντων. Ξέρετε, ο καθένα έχει τι δουλειέ του τώρα. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Δεν μπορεί να είναι ώρα μέσα στην πολιτεία να βλέπει τη γράφουνε. Οκ, τι να κάνουμε. Του είπε εσύ την άποψη, λέει, εντάξει, θα γεμίσει το. Έχει μια πεπατημένη συγκεκριμένα πράγματα που έχει να πει. Οκ. Τέλο πάντων. Ωραία. Το 14 πήρε ο Μελιόπουλο. Σταύρο, να σα ενημερώσω. Κρόιφ. Κρόιφ, ναι, σωστά.
Πολύ ωραίο βιντεάκι αυτό που έβλεπα πριν της, της ΠΑΕ. Που κρύβει το 14. Μαεστρικά το 14 δεν εμφανίζεται. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ παρατηρητικός για να το δεις. Δεν κάπου φαίνεται ένα 4, είναι και αυτά τα νούμερα στη φανέλα αυτή. Καλά, πραγματικά. Αυτά ο αναξίμαδρος θα κάνει. Ο αναξίμαδρος. Δεν έχουν κάνει μετάδοση ποτέ αυτοί που κάνουν τα νούμερα. Ναι. Δεν έχουν κάνει μετάδοση ποτέ, δεν σου κάνουν την ψυχή. Βάλε ένα γαμό νούμερο να τελειώνουμε, να ξέρουμε ποιος παίζει πού. Ναι. Μας έχετε κάνει στις λίστες. Θυμάσαι παλιά κάτι ωραίες φανέλες της Γιουβέντους, μαύρο τετράγωνο. Ναι. Κάτι νουμεράρες, μιλάμε. Δεν μπορεί, δεν γινόταν να χάσει τον παίχτη με τίποτα. Όχι. Δεν φαίνεται. Σαν εκείνο με την Πάσικ. Στέλνει ο Σιγέρο 12 σύλλαβο, η Πάσικ σε ένα φιλικό και πάλι βόλτο από το οποίο έχω το πει. Έχω και εσύ, Αντριάν, πώ το λέει, τελειώνουμε. Εγώ τον έλεγα Ιουσούφ, άκουγα από δίπλα. Ωατά, πατά, τσά, πατά. Δεν μπορεί να το σουμαλάκι, δεν θα το καταλάβει και στα φάση δεν πρέπει να το πει. Και πήγαινε η μπάλα σε αυτόν συνεχώ. Είναι εκείνοι οι μαύροι που κινούνται όλη την ώρα. Εξτρεμάκι ήταν, το θυμάσαι. Ναι, ναι. Εξτρεμάκι. Ξέρεις πως ήμουν, χαρτί. Ναι. Και απαγγελία κανονικά. Απαγγελία. Αλλά είχε τα 4 πόδια με κάτω πει. Εντάξει, θα βρω. Εγώ δεν μπέρδεψα από το σφαιριστή που ήταν εκτός αποστολής και τον είχε πάλι κορυφαίο του αγώνα. Έλα, ρε, μπέρδεψα τον Αρτιματά με τον Γκρομιτσάρη. Η Μάτους θα μπορούσε να τους μπερδέψει. Στο 35 το κατάλαβα, Νίκο. Γιατί έκανε ένα σου το. Ποιο έπαιζε. Εδώ σε θέλω. Ο Γκρομιτσάρης έπαιζε και ο Σταύρος έλεγε Αρτιματά. Σου το 35, μια ευκαιρία έχει η Κέρκυρα αυτό. Ένα σουτ. Και εκεί στο 35 βλέπω την σύνθεση των ημερών με χαρτάκι. Μην τον εκθέσει στον αέρα. Και το άλλαξε. Εμπειρία αυτά. Εντάξει. Εντάξει, έχει μεταδώσει 5.000 αγώνες. Α κάνει και ένα λάθος. Και πώς θα πιάσει τώρα, φίλε, τώρα Αρτιματά του Γκρομιτσάρη τώρα και εσύ, εντάξει. Φίλε, μοιάζουν και τα επίθετα. Αν γραφόμενε θα υπήρχε θέμα. Okay. Αν τώρα στο μιλητό, οκ. Okay. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά. Στην εκείνη η πεταμένη Κέρκυρα την είχα δει 500 φορές. Με εμάς 8 απουσίες είχε. Άντε, φτού και από την αρχή. Φτού και από την αρχή. Πάντως γενικότερα περνούσαμε ωραία στην Κέρκυρα. Εγώ θυμάμαι καλά το χειρότερο που έχω πάθει στην Κέρκυρα. Εντάξει. Πάω από Πέμπτη. Πες το, σε παρακαλώ, στο λαό, ναι. Πες το. Πάω για αποστολή από την Πέμπτη. Κυριακή το παιχνίδι. Νομίζω αυτοί την πήγα να στήσω και τα δοκάρια. Περιμένα στο αεροδρόμιο, με κάνανε. Αυτοί νομίζουν ότι ξέρω μεταξύ την επαρχία. Υπάρχει αίσθηση ότι είμαι δεξί χέρι του Ιβάν. Εκεί μπαμπού σου του. Μπαίνουμε. Πέμπτη κοπροσκύλιασμα. Παρασκευή κοπροσκύλιασμα. Παρασκευή γίνεται 8.30 ώρα στο δωμάτιο. Το οποίο είναι το Αρκάδιον. Το οποίο είναι ακριβώς στο κέντρο. Ωραία, εκεί στην κατηφόρα στην πλατεία των Ληστών. Με το που ξεκινάει ο πεζόδρομο. Ναι, ναι. 8.30 ώρα πεθαίνω στο κρεβάτι, πέφτω κάτω. Είμαστε κοντά στο Πάσχα. Δεν είναι, 25 Μαρτίου. Α, 25 Μαρτίου, οκ. Αλλά είναι. Ναι, ναι. Είναι. Ναι. Ωραία. Και 10 η ώρα έρχεται η ξακουστή συμφωνική ορχήστρα της Κέρκυρας κάτω από το μπαλκόνι μου. Στην πρώτη νότα πρέπει να έκανα 4,5 μέτρα άλμα. Δεν έχω ξυπνήσει ξανά στη ζωή μου έτσι. Ποτέ. Δηλαδή. Ταχυκαρδίες μετά όλη μέρα. Δεν εμφανίστηκε αυτό. Δηλαδή, μιλάμε για φυτό. Εντάξει. Δηλαδή, σαν να έκαναν φάσα. Τι θα κάνουμε στον Κόλκα σήμερα. Ας μαζέψουμε την ξακουστή συμφωνική ορχήστρα της Κέρκυρας με 400 όργανα. Γιατί εκεί είναι και μόδα. Τα παιδιά τους θα πάνε συμφωνική. Πώς πάνε τα δικά μας στις ακαδημίες. Που είναι όλα μικρή Μαραντόνα και τους τρώει το σύστημα και η μάνατζερ. Ναι, ναι. Ωραία. Ναι, εκεί τους πάνε συμφωνικοί. Ακόμα και τον Άγιο Σπυρίδωνα που τον έχουν θαμμένο εκεί μπροστά στην εκκλησία, πας και βλέπεις το πτώμα. Ωραία. Το ξέρεις αυτό. Επειδή σκύρτησε, ρε φίλε, λίγο, έπηγε έτσι. Ωραία το κεφάλι. Ξέρεις πώς τον φωνάζουν. Βιολιτζή. Πήγα λε στο βιολιτζί. Ποιο βιολιτζί είναι εδώ. Έστω τον Άγιο Σπυρίδωνα, επειδή είναι έτσι. Και σε άπεσε βιολί, ρε. Ακόμα και εκεί μπλέκεται η συμφωνική. Φεύγουν οι Χριστοί και οι Παναγίες έτσι. Αλλά Άγιο Σπυρίδωνα ποτέ. Δηλαδή είναι το top του Πινελικίου. Και στη Ζάκεθο είναι ο. Άγιο Διονύσιο. Ο Κοντονής. Δηλαδή φεύγει τον Πινελίκ για Παναγίε, Χριστού και όλα αυτά. Αλλά όταν είναι Άγιο Διονύσιο, όπα, εκεί σταματάμε. Δηλαδή πρέπει να τον έχει βγάλει εντελώ από τα ρούχα του για να σου φέρει τον Άγιο Διονύσιο. Κατάλαβε. Εκείνο το πρωινό Νίκο με τον Σταύρο δεν βρήκαμε πεζούλι να κάτσουμε, όχι καφέ. Ναι, ναι, δεν υπήρχε τίποτα. Ήπια ένα καφέ στο Βασίλη, ο οποίος έφυγε από τον Γκρέκ. Ναι. Υπάρχει εσωτερική μεταγραφή και όταν πάμε ξανά και όταν ανέβει. Εκεί βρήκα μια γωνία, χωθήκαμε, θυμάσαι κάτι εκεί, ο ένας πάνω στον άλλο. Πεζούλια μας, εντάξει. Όλο το νησί έξω. Ναι. Ωραία, και είναι το παιχνίδι το οποίο λένε όλοι και ο ΠΑΟΚ δεν είναι αυτό, όχι. Αυτό πρέπει να λένε. 25 Μαρτίου ήταν με τον Γκαρσία, με τον το χρόνο του Γκαρσία, ναι. Την άλλη χρονιά.
και τι είναι αυτά, με πιάνει παράγοντα κέρκυρα και τι είναι αυτά, και λένε ότι στείλουμε τα παιχνίδια εμεί, δεν τρέπονται λίγο, μπλα 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 μπλα. Ναι, του λέω Βασίλη, άστα να πάνε, ναι. Και ξεκινάει το παιχνίδι και στο 38 δευτερόλεπτο πάνε να διώξει την μπάλα ο Ανδριόπουλο και την κολλάει στο γάμα. Και κοιτιόμαστε τώρα έτσι. Και λέω. Ένα πέντε, τι ήταν εκείνο. Του Γκαρσία 04. Του Γκαρσία 04. Το αυτοκόλ. Πώ ήταν. Πάλι εύκολα 03, δεν ήταν ρίσμα. Μάλιστα. Εντάξει, ιστορική στιγμή, 04. Μας πήραν οι αλήτες στην Κέρκυρα, μας πήραν τη Μυτιλίνη, μας πήραν την Πλατανιά. Και μας δώσανε... Πλατανιά φέτος που στη δηλαδή, δοκάρι, ρε φίλε. Κάντε ένα τείχος ως τώρα, από μέσα πέρασε μπάλα. Συμπαθούμε όφη, αλλά Πλατανιάς ανώτερος. Ναι, ναι, και άμα δεν χάσει και το πορτοφόλι σου, ακόμα καλύτερα. Οπότε πάμε διάλειμμα ναι. Και επιστρέφουμε σε λίγο για να μπούμε λίγο και στα πιο σοβαρά, γιατί εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα το πάμε μόνο χαβαλέ. Εδώ μας επιστρέψαμε. Πάω 24 στο Λίμπερο, 107,4, sold out σήμερα. Σταύρος Κόλκας, Νίκος Μοσχοβίτης και Στέργιος Αναστασιάδης. Με 26 παίκτες ξεκινάμε, Σταύρο. Αύριο το απόγευμα, στις 6.30. Τέσσερις τερματοφύλακες. Ο Ζίβκοβιτς που θα υπογράψει ενδεχομένως και σήμερα. Ο Μελίσσας, ο Παπαδόπουλος και ο Ταλιχμανίδης. Οι δύο τελευταίοι της K19. Ο Παπαδόπουλος αντικατέστησε τον Σιαμπάνη από το Γενάρη και μετά, όπου ήταν εκτός ομάδας ο Μάριος. Αμυντική, ο Βιερίνη που θα συνεχίσει το ατομικό του πρόγραμμα. Ροντρίγκο, Μάτος, Βαρέλα, Γιαννούλης, Κρέσπο, Μιχάη και ο Μιχαηλίδης που μάλλον φεύγει δανεικός. Μάλλον θα πάει πανετολικό, ναι. Μαουρίσιο που θα συνεχίσει φυσικά το ατομικό του πρόγραμμα. Καντουρί, Μπίσες, Βέρμπλουμ, Μίσιτς, ο Τσιγκάρας και ο Χατσιστραβός. Χατσιστραβός, η παιχτάρα αυτή. Η παιχτάρα. Υδραυλικό τον λένε. Εγώ το λέω υδραυλικό, δεν τον βλέπανε. Μόνο εγώ ασχολούμαι με τον Χατσαβό. Η παιχτάρα αυτή. Ναι. Σεραίος φίλε, έχουμε βγάλει και μου. Και ο Τσιγκάρας είναι καλός παίκτης. Ναι. Δηλαδή με το Μελιόπουλο στις εθνικές, ο ένας μία ο άλλος είναι. Και μαζί. Και επιθετική ο Λάμπρου, ο Ακπόμου Ερίκε, ο Λιμιός, ο Ζαμπά, ο Γαϊτανίδης. Πολύ καλή χρονιά φέτος. Διψήφια νούμερα σε assist και goal. Και ο Μαρκόφσκι που λέγαμε νωρίτερα. Αυτοί είναι οι 26 παίκτες που θα βρεθούν αύριο στη Νέα Μεσημβρία στις 6.30. Ωραία, για να Πασχαλάκη, το... Σίγκασον, Κάτσε, Πέλκας και Σβιντέρσκι έχουν άδεια. Λόγω υποχρεώσεων που πήγαν με τις εθνικές. Τελευταίο τελείωσε ο Σβιντέρσκι. Θα πάνε, ο Σβιντέρσκι θα αργήσει. Ναι, 15 Ιουλίου. Οι άλλοι εδώ είναι στην Ολλανδία, νομίζω κανονικά. Ναι, και δεν υπολογίζονται Χατζησαία, Κίτσιο, Μιστακίδη, Δελιγιανίδη, Μουλέν, Ουάρντα, Μιχόγεβιτ. Ουάρντα γιατί μετά το έφυξε. Φίλε, εγώ χθες τα λέγαμε με τον Νίκο. Για πρώτη φορά και τελευταία, μάλλον είμαι με Ουάρντα. Δεν έγραψε τίποτα. Δηλαδή, αν είναι αυτή η συνομιλία που βγήκε προς τα έξω και δεν υπάρχουν κι άλλα μηνύματα, το να την πει έλα στην Ελλάδα δεν είναι κάτι. Συνδέεται για του Σαββάτου ναι. Το θέμα. Έκανε ναι. Κι άλλο. Τα χθεσινά τα πήρε χαμπάρι. Όχι. Δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα. Όχι. Γιατί γελάει ο Χρήστος. Δεν έχει πάρει χαμπάρι. Χαμπάρι ο Χρήστος, μάλλον. Επειδή θα μπορούσε κάποιο να σε παρεξηγήσει όταν κυκλοφορεί π.χ. Πόσο χρονών είσαι, είμαι μικρή για σένα. Mm-hmm. Πες μου, mm-hmm. 16, μια χαρά είσαι για μένα. Μάλιστα. Εκεί, αυτός ο διάλογος. Ναι. Βάλε στο κελί 33, Χρήστο. Ναι. Ο Κούστα και ο Μούτσα. Άκουλα. Με το φύλακα. Αυτοί δεν υπολογίζονται. Και ο Λίρατζης που θα δοθεί δανεικός. Πάω και έχει κάνει δύο πολύ σημαντικές κινήσεις προοπτικής από τον ελληνικό χώρο. Μπορεί να είναι και δύο καλύτερες που θα μπορούσε να κάνει. Και αναφέρομαι στον Μελιόπουλο και στον Μιχάη. Ναι. Για μένα ο Μιχάη, επειδή τον ξέρω, είναι μια περίπτωση η οποία η βάση του η ποδοσφαιρική για στόπερ είναι πάρα πολύ καλή. Πρέπει να βελτιώσει πράγματα. Δεν ξέρω αν ανέβηκε στο Repress η ανάλυση. Την είχαμε έτοιμη χθες. Ανέβηκε. Ανέβηκε. Ναι. Στο ΠΑΟΚ 24 τη βάλαμε. Ανεβαίνει τώρα. Μπορεί και να ανέβηκε τώρα που μιλάμε. Ναι. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο έχει όλα τα στοιχεία για να χτίσει καριέρα σε top επίπεδο. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο έχει τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας παίκτης στο κέντρο της άμυνας για να παίξει στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ταχύτητα, καλή περιστροφή, καλό build-up και δύναμη ψηλά.
όπως είναι φυσιολογικό, ένα παιδί 20 χρονών έχει σημαντικό θέμα με τις τοποθετήσεις του σώματός του, με τις θέσεις που παίρνει καμιά φορά μέσα στο παιχνίδι, αλλά αυτά είναι θέμα παραστάσεων και δουλειάς. Δεν είναι, δηλαδή, είναι μια αδυναμία που θα πάψει την αδυναμία αν εγκεφαλικά είναι καλά. Γενικά είναι μια top επιλογή από την προοπτικής, από τη χώρα μας. Έχει ήδη στα 20 του χρόνια 50 συμμετοχές με τον Πανετολικό. Είναι μεγάλο νούμερο για στόπερ. Θα μπορούσε να είναι 60-65 αν δεν είχε τον τραυματισμό πέρσι, γιατί ήταν βασικός για αντικατάστατος στην ομάδα του Αγρινίου. Θα τον δείτε κι εσείς όσοι δεν έχετε εικόνα. Εμείς τον αναλύσαμε στο Repress. Έχει ανέβει το θέμα και μπορείτε να έχετε μια εικόνα για το τι παίκτη μιλάμε. Γενικά ο Μελιόπουλος είναι πάλι ένα παιδί με καλή βάση, δηλαδή ένα παιδί με πολύ καλό κορμί, με καλή ταχύτητα, στην περιστροφή τα χάνει λίγο, αλλά θέλει και εμπειρία, έχει θράσους, είναι μια προσωπικότητα έντονη τέλος πάντων για τις ηλικίες του. Δεν ξέρω πώς θα ανταποκριθεί στον ΠΑΟΚ εκεί, επειδή δεν είναι στόπερ και είναι χαφ και οι απαιτήσεις είναι πολύ πιο έντονες. Είμαι λίγο πιο επιφυλακτικός για τον Μελιόπουλο, παρότι θεωρείται top ταλέντο. Αλλά είναι δύο κινήσεις τέλος πάντων προοπτικής, οι οποίοι θα μείνουν και στην ομάδα όπως όλα δείχνουν. Ναι. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Ο Μιχάης σίγουρα. Για τον Μελιόπουλο είμαι λίγο πιο επιφυλακτικός γενικά, γιατί είναι η θέση με απαιτήσεις στον ΠΑΟΚ, τον ταμπλούχο ΠΑΟΚ. Τώρα, ο Σίφκοβιτς ανακοινώθηκε, τι έγινε? Όχι ακόμα. Θα ανακοινωθεί σε λίγο. Θα έρθει και αυτό στην προετοιμασία, θα ξεκινήσει και αυτό στην προετοιμασία. Κλείνει ο ΠΑΟΚ το θέμα με τους θεματοφύλακες. Γενικά ο ΠΑΟΚ στα στόπερ και στους θεματοφύλακες είναι καλά. Στο δεξί μπακ είναι καλά, έχει δύο top επιλογές. Ο Μάτος ξεκινάει βασικός, μην πιστέψει κανείς ότι... Εννοείται έτσι ο Μάτος. Ο Ροντρίγκο θα τον φάει με το καλημέρα. Εγώ φοβάμαι και όταν μίλησε καμιά προπόνηση με τον Ροντρίγκο σε καμιά διαφημιστική πινακίδα. Αλλά τέλος πάντων θα υπάρχει ανταγωνισμός στη θέση, γιατί και ο Μάτος έχει τα κουσούρια του, κυρίως τον τρόπο δουλειάς και τα πάνω κάτω του. Μεγαλώνει κιόλας, πρέπει σιγά σιγά να ετοιμάζει την επόμενη μέρα. Και καλό είναι να έχει και ανταγωνισμό φίλο Μάτος. Δεν είχε ναι, τώρα. Ποτέ δεν είχε. Τρία χρόνια στον ΠΑΟΚ δεν είχε ανταγωνισμό. Αριστερά έχει μείνει ο Γιαννούλης μόνο. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει έναν παίκτη εκεί, στο επίπεδο του Γιαννούλη. Λίγο καλύτερο, λίγο χειρότερο, θα δούμε. Σε αυτά τα χαρακτηριστικά είχε βρει μια περίπτωση. Πολύ αξιόλογη, δεν προχώρησε γιατί ο παίκτης είχε και άλλες προτάσεις με πολύ καλά λεφτά και σε πρωταθλήματα καλύτερα από το ελληνικό. Κάτι το οποίο όταν συμβαίνει, δύσκολα να έρθει ένας παίκτης στην Ελλάδα. Πάμε στα χαφ. Εκεί μιλάμε τώρα για μια κατάσταση. Εκεί είναι δράμα, άσου, εντάξει. Δραματική. Πρώτα απ' όλα η περίπτωση του Ισμαήλ Σίλβα. Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με την Γκρόζνη. Η πλευρά του παίκτη κλωτσάει. Η πλευρά του παίκτη κλωτσάει και όσον αφορά στις απολαβές του παίκτη και όσον αφορά το transfer fee του manager, ο οποίος θα θέλει κανένα εκατομμύριο για να φέρει τον παίκτη στον ΠΑΟΚ. Ωραία, λες και ο παίκτης είναι ελεύθερος και δεν είναι αγορά. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις είμαι κάθετος, όπως ήμουν και πέρσι με τον Βέρμπλουμ που ήθελα να τον αφήσουμε όταν καθυστερούσε. Έτσι είμαι και με τον Ισμαήλ Σίλβα και τον manager του. Άλλο μάνατζερ που θέλει να οικονομήσει, καλό θα είναι να μην το κάνει στον ΠΑΟΚ. Ας το κάνει με άλλη ομάδα, αφού τόσο πολύ κόπτεται για το καλό του πελάτη του. Δεν είναι εύκολη περίπτωση. Σήμερα που μιλάμε, δεν ξέρω θα γίνει αύριο, το πιθανότερο σενάριο είναι να χαλάσει. Σήμερα που μιλάμε. Ναι. Εγώ θα τη χαλούσα, να περάσω και ένα μήνυμα στην αγορά ότι τι λέει αυτό. Εντάξει, φτάνει, πάμε για άλλα. Ωραία, απλά τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει πάρα πολύ. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται δύο top επιλογές για να είναι καλυμμένο στη θέση. Και πραγματικά μην υπολογίζει το Βέρμπλουμ. Ο οποίος σήμερα κλείνει τα 33. Χρόνια πολλά στον πόντους. Χρόνια πολλά στον πόντους, απλά μην τον υπολογίζετε. Έχει πολύ δρόμο ο Βέρμπλουμ μπροστά του. Έχουμε θεματάκι σοβαρό. Πρέπει να βρούμε γρήγορα λύσεις. Παίζει τώρα ένα όνομα του Αγκούστο, εγώ πάντα είμαι αρνητικός για παιδιά από Λατινική Αμερική direct να έρθουν στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν είναι να έρθει Βραζιλιάνος, Κινέζος, Ιαπωνέζος, θα έχει παίξει πρώτα Ευρώπη και μετά. Τώρα δεν μπορώ να βασιστώ μέσα από 22 χρόνια που δεν έχει βγει ποτέ από τη χώρα του
το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα είναι εντελώς διαφορετικό από το ευρωπαϊκό γενικότερα, το ποδόσφαιρο και από το δικό μας το ποδόσφαιρο. Είναι, η τακτική είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Είναι όπως παίζαμε μικρή στον Παύλο Μελά, εσύ δεξιμπάκ και σε αριστερό μπακ και ο Θεός βοηθός. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα δώσει άμεσα λύση. Μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή για να μπει σε μια διετία, τριετία και να γίνει top παίκτης, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν θα δώσει λύση. Παίζει επίσης στο Σανκαρέ της Μπορντό, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση, και νομίζω ότι από αυτά που ακούω, δύσκολα ο ΠΑΟΚ θα πάει σε παίκτη αυτής της ηλικίας. Ο ΠΑΟΚ θέλει να πάει σε λύσεις προοπτικής, απλά άλλο προοπτικής παίκτη στα 24 και άλλο προοπτικής παίκτη στα 21-22. Ναι. Είναι αυτό το διάστημα των 2-3 επαγγελματικών πρωταθλημάτων στην πλάτη του αθλητή. Είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική βάση. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα θέμα. Πώς θα μπορέσει ο Λουτσέσκου να διαχειριστεί την προσπάθεια εισόδου στο Champions League έχοντας εμπειρία μόνο στην αμυντική του γραμμή. Άντε και τον Μπίσες Βαρβάλε. Αλλά ο Μπίσες στην Ευρώπη δεν το λες και... Το καλύτερο σιρόπι. Ναι, δεν το λες και το καλύτερο σιρόπι. Τέλος πάντων, είναι πράγματα τα οποία μας προβληματίζουν κάθε φορά διαφορετικά βέβαια σε μεταγραφικές περιόδους του ΠΑΟΚ. Είναι το μοτίβο λειτουργίας τέτοιο που πλέον έχουμε συνηθίσει. Περιμένουμε να προχωρήσει. Ποτέ στην ώρα του. Πάντα έχει καθυστέρηση. Στο τέλος βρίσκεται μια λύση, είτε εσωτερικά είτε με μπαλώματα είτε με προσπάθεια. Ο ΠΑΟΚ ναι μεν κάνει δύσκολη τη ζωή του, αλλά τη βγάζει την άκρη μετά. Απλά στην προκειμένη περίπτωση δεν βοηθά στον προπονητή. Όχι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ένας μήνας έχει μείνει, Σταύρο. Πλάκα-πλάκα. Παραπάνω. Εντάξει. Δεν θα πάμε να περιμένουμε 10 παίκτες στο παιχνίδι. 6-7 Αυγούστου παίζουμε. 5-6. 6-7. Ναι. 6-7. Δεν υπολογίζει τον Ιούνιο. Εντάξει. Δευτέρα φεύγει. Εγώ μου, ναι, έχουμε μια εβδομάδα μπροστά. Μα μια εβδομάδα που κάνει 5 μεταγραφές. Ναι, εντάξει. Έχουμε 6 μέρες για να φύγει ο Ιούνιος. Εντάξει. Απλώς όπως πέρασε το διάστημα Μαΐου-Ιουνίου που λέγαμε θα περάσει, θα περάσει και αυτό. Χαμπάρι θα πάρουμε. Ναι, εδώ λοιπόν πάω πριν να γίνει λίγο πιο πρακτικός. Χαίρομαι που εμφανίζει ο Ιβάν το αύριο μεθαύριο έρχεται. Γιατί όταν έρχεται κακά τα ψέματα. Πάντα. Πάντα υπάρχει μια κινητοποίηση, λίγο μπινελίκι, λίγο έτσι. Φταίς δε φταίς. Δεν πειράζει, καλό φίλε, να τα ακούσει να μην φταίς. Α, ναι. Ναι, ναι, συζήτητα, ναι. Ωραία. Σε μια ποδοσφαιρική ομάδα. Α! Όχι, γιατί ωραία ακούστηκε τέτοιο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, ξέρεις. Όχι, το διευκρινίζουμε, Σταύρο. Σε μια ποδοσφαιρική ομάδα. Όπου αμείβει το άλλο με πακτολό εκατομμυρίων, Σταύρο. Ναι. Οπότε και αν τα ακούσει, δεν χάλασε ο κόσμος. Άρα δηλαδή με μια αύξησούλα. Μια γενναία αύξηση. Θα κάνω και εγώ το ρόλο του συμβούλου του Ιβάν. Κάνει τον Ιβάν. Μια αύξηση της τάξης του 100%. Βγάλαμε και νούμερο. Ανά δύο μέρες μπορείς να... Δεν έχω θέμα. Και τώρα ανά δύο μέρες. Ακόμα περιμένω την έκθεσή σου. Σκύβεις το κεφάλι, τα ακούς, σκέφτεσαι διάφορα. Θα κάνω μετά αυτά που θα πάω. Τελειώνει. Ναι, τέλος πάντων. Δεν είναι ιδανική λοιπόν η κατάσταση σήμερα που μιλάμε. Μπορεί να γίνει άμεσα ιδανική, γιατί άβησε η ψυχή του ΠΑΟΚ. Δεν είναι τόσο ο εσωτερικός ανταγωνισμός, δηλαδή και ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει τίποτα. Πιο σημαντική κίνηση του Ολυμπιακού είναι ότι κράτησε τον Φορτούνη. Η ΑΕΚ κλασικά κατηγορεί τον ΠΑΟΚ ότι δίνει ιδανικούς και η ίδια παίρνει ιδανικούς συνεχώς. Κατηγόρησε και τη Sporting Λισαβόνα παίρνει ιδανικό, ρε. Και δίνει στους ομάδες που δεν είναι και ο ΠΑΟΚ, άλλο το πάνε. Στον Βόλο έδωσε παίκτη. Έδωσε. Ένα αμυντικό. Που έπαιζε στον Εθνικό πέρυσι, μην ρωτάς το όνομα. Α, ένα που πήρε στον Εθνικό. Αν μου πεις ότι το ξέρεις και αυτόν, περίμενα να σου πω. Ο Κότσανος, κάπως έτσι. Δηλαδή, πες μου και αυτό, τον έχεις δει στον Εθνικό. Να... Λοιπόν, είπαμε στο Βόλο χθες έγινε οριστικό Τσαούσης, Διαμαντής και Μπαλογιάννης και ο Γιώργος Κορνέζος. Κορνέζος, είδες, το κάπου θα θυμούμαι. 21 χρονών. Από τον Ιωνικό, από τον Εθνικό. Τον πήρε πέρυσι. 21 χρόνια έπαιζε γάμα Εθνική. Και τον πήρε η ΑΕΚ. Εντάξει. Αξιτάπης.
Εντάξει, παιδί. Μακάρι το παιδί να είναι. Έγραψε η ώρα για σπορτ πρώτη σελίδα ότι δόθηκε δανεικό στο Βόλο. Όχι, ωραία. Να μην δώσουμε δανεικούς εμείς. Δηλαδή, άκου τώρα απέτηση που έχουν αυτοί. Εμείς δίνουμε 2,5 εκατομμύρια σε ακαδημίες μας. Έχουμε μια φουνιά εκπληκτική το χρόνο. Δεν μπορώ να τη βάλω σε μένα τώρα, γιατί δεν θα δώσω τα παιχνίδια που θα ξεριχθούν τα παιδιά. Να κόψω την καριέρα των παιδιών για να μην μιλάνε αυτοί, ή να πάω να τα βρω μια ομάδα δύο εδώ, δύο εκεί, ένα εκεί. Είναι και πολύ πάνω θέμα του. Όλοι καλοί παίκτες είναι. Ωραία. Τι να κάνω δηλαδή, να μην τους δώσω να παίξουν. Δηλαδή, επειδή λέγαμε για τον Χατζησταυρό πριν, την ποιότητα του Χατζησταυρού από τη θέση 8 και κάτω δεν έχει παίχτη καμία ομάδα. Ναι. Τέτοια ποιότητα. Που δεν έχει παίξει ακόμα επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Δεν το παιδί, είναι εντάξει. Αυτό που λες, ναι. Δεν έχει παίξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Το που λένε αυτό. Η παιχτάρα αυτή. Κοίταξε, Σταυρό, να ανοίγανε τα μάτια τους οι μεγαλοπαράγοντες εδώ και 2-3-4 χρόνια και να τα βάζαν κάτω και να κάνανε τις β' ομάδες. Όταν ο ΠΑΟΚ τσίριζε και φώναζε. Τα γράφαμε. Τα λέγαμε. Έχει μερίδιο και ο ΠΑΟΚ που δεν το κάνει μόνος του. Έχουν να πάρει μια ομάδα τόσα χρόνια θα έχει ανέβει. Είναι παράνομο. Οκ. Okay. Πώς θα την ταΐσω την ομάδα. Πώς θα πληρώσω. Τι θα κάνω. Δεν είναι απλό. Είναι παράνομο. Δεν μπορώ να αγοράσω ομάδα. Ενώ θα έπρεπε. Όχι να αγοράσω ομάδα, να στήσω τον ΠΑΟΚ Β. Τα έχουμε ξαναπεί χιλιάδες φορές. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η κατάσταση στο αγωνιστικό τμήμα. Το λέγαμε και χθες μαζί. Δεν υπάρχει νομίζω κάποιος να φοβάται τώρα που μιλάμε Ολυμπιακό. Εντάξει, ναι. Μπορεί σε 10 μέρες να κάνουν 5 κινήσεις. Δεν ξέρεις. Αλλά στην παρούσα φάση δεν έχουν ενισχυθεί. Μπορεί να κάνεις και εσύ 5 κινήσεις. Το θέμα είναι αυτοί οι αγώνες του Champions League. Αν δεν υπήρχαν αυτοί και είχες μια εγγυημένη παρουσία στους ομίλους του Europa, σου λέω εγώ. Εμείς πρέπει να περάσουμε και ένα τέτοιο για να παίξουμε Europa. Ναι. Άμα αποκλειστούμε. Μάλιστα. 22 Ιουλίου. Βαρέθηκα το Europa. Κανονίστε να περάσετε τη Champions League ομίλους, πάρετε κανένα παίκτη εκεί στην ΠΑΕ. Κάτσε, ετοιμάστε και το Europa League 2, εκεί να δεις. Τι είναι αυτό. Εκεί να δεις κλάμα. Θα σφίξει πιο πολύ το Champions League. Δηλαδή θα λιγοστέψουν οι διαθέσιμες θέσεις. Δηλαδή όλο αυτό το πανηγύρι που γίνεται είναι για 6 θέσεις στο Champions League. 32 ομάδες, 26 έχουν εγγυημένη συμμετοχή στους ομίλους και παίζουν 100 ομάδες για 6 θέσεις. Εκεί θέλει να μπει ο ΠΑΟΚ. Mm. Θα σφίξει λοιπόν πιο πολύ ο κλειός. Θα μπαίνουν 2 ομάδες 3 σε κανένα 2-3 χρόνια. Θα υπάρχει το Europa League 1 και το Europa League 2 φίλοι που θα είναι Ελλάδα, Βουλγαρία, Αλβανία, Ισλανδία. Εκεί πάει δουλειά. Ισλανδία πάνω ταξιδάκι. Και δεν έχουν πάει ποτέ. Και Βουλγαρία πάνω ταξιδάκι. Ναι. Εάν η Ελλάδα. Και μια Ρουμανία δουλεύει. Αν θα πάμε Ρουμανία. Αν η Ελλάδα δεν βελτιώσει τη βαθμολογική σχέση με την χώρα. Πρόσεχε τι γίνεται όμως. Να μας δώσει υπόθεση ότι το κούμπο, ρε. Σε 2 χρόνια μαθηματικά θα βγαίνει μία ομάδα στο Champions League. Mm. Καμία στο Europa League. Πώς γίνεται αυτό. Και 3 στο Europa League 2. Θα σου εξηγήσω μετά. Oh. Γιατί σου λέω ότι τα πράγματα δυσκολεύουν γενικότερα. Από το Europa League 2 μπορεί να μπω στο Europa League 1. Δεν το ξέρω. Αν το κατακτήσει, μπορεί και να μπει. Αν το κατακτήσω το Europa League 2. Ναι. Α, θα έχω ευρωπαϊκό τίτλο όμως. Άρα, μην λες πολλά. Γιατί το θα άσχημο το Europa League 2. Άσχημο είναι. Κάτσε. Έλα, χορηγή. Λοιπόν, μαζί μας το Regency Casino. Όχι απλά μαζί μας. Και το θέατρο δίπλα μας. Ψυχολογικά, ηθικά και οικονομικά. Ποιο θες να φέρει το. Το 29. Για τη δουλειά, δεν είναι. Το θέατρο Βεργίνα. Κάπου είχα δει και ένα πώς νομίζω τις προάλλες. Ποιο θέλετε να φέρουμε τη νέα σεζόν. Μαντόνα. Την είδαμε φίλε στη Eurovision. Έσχος. Έχει πάρει την κάτω βόλτα. Ωραία, να βάλουμε. Τζορτζ Μάικλ. Πέθανε. Σε είδα κόλλησες λίγο, το σκέφτηκες, πήγες να πεις κάτι, σε πρόλαβα. Κάποιον που ζει. Έλτον Τζον. Όχι ρε φίλε. Δεν πέθανε. Ζει ο Έλτον Τζον. Ζει ρε, ναι, ζει. Τον πέθανε στον άνθρωπο. Τσιτσάνης, πέθανε. Θες μια Ριάννα. Τι είναι αυτή. Η τραγουδίστρια. Τι τραγουδίστρια, τι τραγουδάει. Η Ριάννα. Ένα με φέτα η Στικούδη το λέει. Γάλα με δεν φέτα. Δεν ακούω τέτοια φίλε. Δεν. Το πείτε αυτή μου στο Ατρίδη. Να καταγράψουμε και ότι εγώ ήξερα χορεύω ποντιακά και Γαβριλίδου μυρωδιάς. Πες τα λίγο.
Τι θες, Γιώργο, κάνεις παύση. Όχι, σε αυτό συμφωνώ. Η διαφωνία μας ήταν στις χορευτικές ικανότητες του γαμπρού. Που εγώ, τον έκρινα αξιοπρεπέστατο. Ποιος αξιοπρεπέστατος, δε. Δηλαδή περνάει το μέσο όρο και παίρνει ένα βαθμό για την προσπάθειά του. Ναι, άλλο αυτό. Σου έχω πει, έχω πάει σε γάμους φίλε που ήταν ο γαμπρός κλάμα. Κλάμα ήταν επίσης. Δεν ήταν κλάμα. Δεν ήταν κλάμα, ήταν μια χαρά αξιοπρεπέστατος. Ναι. Να σε δω εσένα. Τι να δεις εμένα. Στο δικό σου το κλέντι, τι ακριβώς θα γίνει. Είπαμε, ανακοινώθηκε και ο Μιχάη, θα αναφερθούμε μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα στο ΠΑΟ 24. Ανακοινώθηκε, όπως είπαμε, και ο Ενέα Μιχάη. Με ένα ωραίο βίντεο, έτσι δεν είναι, Νίκο? Αξιόλογο και αυτό το βίντεο. Νομίζω ανακοίνωση. Α, μπήκε η ανακοίνωση. Okay. Μπήκε η ανακοίνωση. Μπήκε ανακοίνωση. Θέλω να διάβασα λίγο την ανακοίνωση, φίλε, και έρχομαι. Ανακοινώνει την απόκτηση του Ενέα Μιχάη από τον Πανετολικό. Ο διεθνής Αλβανός στόπερ υπέγραψε συμβόλαιο με το Δικέφαλο μέχρι τον Ιούνιο του 2023. Τετραετές και ο Μιχάη, όπως και ο Μελιόπουλος, και θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 6. Ο Ενέα Μιχάη. Μπείτε και στο ΠΑΟΚ 24, υπάρχει και το βίντεο της ΠΑΕΠΑΟΚ. Το νούμερο 6. Ποιος το φορούσε τελευταίος, κάτσε να θυμηθώ. Πάντα μου αρέσει να βλέπω την προϊστορία των αριθμών. Λοιπόν, το νούμερο 6, πριν τον Μιχάη, το φορούσε ο Ντοριάν Λεβέκ. Πάρα πολύ ωραία, Χρήστο. Νούμερο με παράδοση. Βαρύ νούμερο. Έχει ευθύνες. Πρέπει να φανείς αντάξιος. Λοιπόν, ο Γιάννης Αλεξούλης το φόρεσε τη σεζόν 90-91. Ο Αχιλλέας Ζαφυρίου το τίμησε με το παραπάνω. Τριαντάφυλλος Μαχαιρίδης. Τι να πεις για τον Τάφη. Ο Βίντακ Μπράντιτς, το που λένε του Ντούσαν, το χρυσοπληρώσαμε και αυτό το παιδί. Ο Δημήτριος Ζαβαντίας, 2 σεζόν. Ο Δημήτρης Μάρκος, ο Παρασκευάς Ανδράλας. Έλα Νίκο, τα πάρουμε την αρχή. Μιλάμε νούμερο με ιστορία το νούμερο 6 που πήρε ο Μιχάη. Δηλαδή εγώ δεν θα το έπαιρνα ποτέ. Μάσε ρε φίλε, α, λοιπόν, έχεις σου, και... Βέβαια ρε φίλε, έχουμε τους μηχανισμούς. Για πες. Λοιπόν, Γιάννης Αλεξούλης, τα ξαναπέρω από την αρχή, 90-91, οκ. Okay. Ναι. Αχιλλέα Ζαφυρίου. Έχεις πάει πολύ πίσω φίλε, εκεί το τελευταίο. Ναι. Τριαντάφυλλος Μαχαιρίδης, το Πεχτάρα. Τίμησε. Το τίμησε. Ναι. Τον παρακαλούσε ρε φίλε να μείνει η Μπενφίκα και δεν έμενε. Ναι. Και γύρισε το ξαδράμα, στην ναι. Πέδη αυτόν Τάφη. Ο Μπράντιτς. Από τις πιο ακριβές μεταγραφές της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Της παλιάς ιστορίας τέλος πάντων, okay, ίσως πιο ακριβή. Δημήτρης Ζαβαντίας. Ζαβαντίας βέβαια. Φοβερό. Ναι. Διάφορα θέματα μετά. Δημήτρης Μάρκος. Τίμιος. Το γκολ στην Grasshoppers και τίμιος, τα λοιπά. Εντάξει, ναι, τίμιος. Παρασκευάς Ανδράλας. Σεζόν 5-6. Δύσκολη εποχή. Ο μεγάλος Κάρλος Ζεγκάρα. Καλά, οκ. Okay. Έχει μείνει η ερώτηση στην ιστορία του Γιώργου Μήνου, όταν ήρθαν και οι δύο, καταρχήν λέει ποιος είναι ο Ρεμπόσα, ποιος είναι ο Ζεγκάρα. Και πολύ καλά έκανε, φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Δεν είπε και το ήθελε πολύ το ίντερνετ και αυτά. Ναι, άνα μπράβο. Καλά έκανε και ρώτησε. Και βοηθήθηκαν όλοι οι συνάδελφοι. Άνα μπράβο. Λοιπόν, Σωτήρης Μπαλάφας. Εντάξει, σεβασμός. Φίλιππος Δάρλας πέρασε και δεν ακούμπησε. Τώρα ναι. Παίζει στον Απόλλων Δοκιμίου. Ο Φίλιππος Δάρλας παίζει ακόμα. Άραγε. Ναι. Βιτόλο, οκ. Okay. Ναι. Ο Στάμου. Δημήτρη Στάμου. Πέρασε και δεν ακούμπησε παρότι. Πρέπει να παίξει ποτέ. Ναι. Ο Τζιόλης. Τζιόλης. Βέβαια. Και ο Ντοριάν Λεβέκ. Και ναι, ρε φίλε. Είναι μεγάλη ευθύνη, φίλε. Όντως. Πρέπει να δηλαδή, γίνει παράδοση παραλαβή δείχνει, του. Δείχνει με το καλημέρα ότι δεν φοβάται τις προκλήσεις ο Μιχάλης. Πραγματικά. Ούτε προληπτικός είναι τίποτα. Αυτή λοιπόν είναι και η ιστορία του αριθμού 6 στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Καλή αρχή να ευχηθούμε στον Μιχάλη. Πολύ ωραίο το βίντεο. Όντως, ναι. Έτσι κάτι. Πλέον και το ΠΑΟΚ δεν είναι διαφορετικό. Απλά κάθε φορά ξέρεις, περιμένεις να δεις τι κέντρο θα σκεφτούν. Και όντως εντάξει, δεν ήταν κάτι τρομερό, δεν ήταν όχι, πούμε, ξέρω εγώ, δεν σαν του ήταν ολόκληρη έτσι, υπερπαραγωγή. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, αλλά ήταν και αυτό πάλι σαν μια ταινία έτσι, μικρού μήκους, κάτι διαφορετικό. Και η παρουσίαση του Μιχάη. Εγώ θα το ξαναπώ, μακάρι να φτάσουμε κάποια στιγμή να αλλάξει λίγο και να έχουμε παρουσιάσεις παιχτών. Mm-hmm. Ερωτήσεις, απαντήσεις, δεν είναι κακό. Νομίζω ότι αυτό, για όλους, τουλάχιστον για τους... έχει ξεπεραστεί παντού. Δηλαδή... Τι είναι ξεπεραστεί, ρε φίλε. Όχι, όχι, θέλω να σου πω ότι. Δηλαδή, δεν δε βλέπεις το NBA που όλοι ναι. Τον draft κάνουν συνέντευξη ναι. Τύπου. Του Αζάρ, ας πούμε, που έγινε με τόσο μεγάλο πανηγύρι, είχε μετά συνέντευξη τύπου. Δεν είδα κάτι, όχι. Άνα, μπράβο.
Δηλαδή πρέπει μετά το άλλο κομμάτι παρουσίας είναι ξέρεις μέσα στο γήπεδο το πολύ ευρωπαϊκό ρε παιδί μου. Κατάλαβες, γι' αυτό σου λέω ότι... Μπερμπάτου φάση. Ναι. Ναι, άνα μπράβο. Μπράβο. Ναι. Τώρα τι να σου πω, οκ. Okay. Και αυτά είναι ωραία. Είναι ωραία, είναι διαφορετικά. Στο τέλος ημέρας αυτά δεν έχουν καμία ουσία, αλλά δείχνουν και τον τρόπο το οποίο δουλεύει όλο το τμήμα τέλος πάντων. Έτσι. Και κάθε φορά είναι κάτι καινούριο. Οπότε, Νίκο, δύο μεταγραφές σήμερα. Τι άλλο θέλετε, ρε παιδιά, δηλαδή. Ωραία, την κρινιάζετε, δεν θέλετε και τρίτη. Ορίστε. Θα έχουμε και Ζήφκοβιτς. Σήμερα και αυτός. Νομίζω σήμερα, ναι. Μέχρι 4,5 παιδιά. Μέχρι 4,5 τώρα, ωραίο βιντεάκι. Ωραία. Έτσι, μια ωραία ανακοίνωση. Να βγει το σκηνικό. Τέλος πάντων. Καλή αρχή να ευχηθούμε και στον Μιχάλη. Και στον Μιχάλη και στον Μελιόπουλο. Έτσι. Υγεία γερά να τα παιδιά, ναι, μακριά από τραυματισμούς. Ναι, ακριβώς. Μπαίνουν σε ένα περιβάλλον που σφίζει από υγεία, όσο να πεις. Και, ναι. Και δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι, mm-hmm. που δεν έχει έννοια ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Να ρωτάει τον διπλανό τι θα γίνει, τα μπουν τα λεφτά σήμερα, αύριο. Ναι, μου είπε ο άλλος ότι αυτά ξέρεις τα γενικότερα τα σούπα μου είπες. Γενικά σε ένα εργασιακό περιβάλλον δεν λειτουργούν σωστά. Ναι, ναι. Έμαθα Κοίταξε. Ότι θα μπουν, κάτσε να δω το, τι γίνεται. Το όχι. Θέμα τώρα είναι για αυτά τα παιδιά. Εντάξει, ο Μιχάλης είναι πιο μπροστά okay, από τον Μελιόπουλο. Είναι το κομμάτι της προσαρμογής τους στο καινούριο περιβάλλον, στο πιο απαιτητικό καινούριο περιβάλλον, στο πιο δύσκολο καινούριο περιβάλλον, έτσι. Γιατί και οι δυο ήταν σε ομάδες με άλλους στόχους και όλα αυτά. Και το θέμα είναι μετά το κατά πόσο θα είναι σε θέση να πάρουν ευκαιρίες και όταν τις πάρουν αυτές τις ευκαιρίες, το πώς μπορούν να τις εκμεταλλευτούν. Έτσι. Τώρα, σε πρώτη φάση, θεωρητικά εδώ που είμαστε, στο μυαλό όλων μας είναι ότι ο Μιχάλης είναι πιο μπροστά. Και είναι φυσιολογικό γιατί το παιδί έχει παίξει και. Και στην πράξη θα φανεί. Ναι, ναι. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά ξαναλέω, σκέψεις για τα οικονομικά δεν έχουν να κάνουν. Ναι. Θα έχουν ένα προπονητή που τουλάχιστον η δικαιοσύνη τον χαρακτηρίζει. Mm-hmm, mm-hmm. Ελάχιστοι ως μηδαμινοί παίκτες μπορούν να πούνε ότι δεν ήταν δίκαιος ο Λουτσέσκου. Ναι. Δηλαδή, αν πάρουμε τώρα περιπτώσεις, νομίζω κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν με έβαζε όσο άξιζα. Mm-hmm. Αστερίσκω, θα το ξαναπώ, στο Στέλιο Μαλεζά, ο οποίος πήγε στην Ξάνθη, ξέρεις. Mm-hmm. Καλή επιτυχία και στο Στέλιο. Ναι, νομίζω ο ρόλος ήταν άλλος στην ομάδα του. Ήταν άλλος, αλλά συγκριτικά με το Χατσερίδη, τα λεπτά που πήρε, θα έπρεπε να τα πάρει ο Μαλεζάς. Είναι αυτό που συζητούσαμε χθες για τον Χατσερίδη, όπως κατάλαβες. Έπρεπε να δοκιμαστεί παραπάνω. Έρχεται στον Νταμπλούχο Ελλάδος. Mm-hmm. Εντάξει. Έρχεται σε αποδυτήρια που δεν έχει ούτε παρεάκια, ούτε κλίκες, ούτε είναι δύσκολα αποδυτήρια. Ναι. Του ΠΑΟΚ. Νομίζω είναι πολύ εύκολα. Κοίταξε, για να απλά παιδί... σε αυτό εγώ βάζω ένα αστερίσκο στη λογική ότι. Εντάξει, τα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ δεν είναι αμφισβητείται αυτό. Απλά το θέμα είναι ξέρεις, η αντίδραση στα δύσκολα. Έτσι, γιατί η περσινή χρονιά, αν εξαιρέσουμε το ξεκίνημά της, μετά πήγε καταπληκτικά. Έτσι. Ναι, μα γι' αυτό, και, αυτό υπάρχουν οι παλιοί ρεφίλοι για να ακριβώς. Καθοδηγούν τους νεότερους. Βιερίνια, Μαουρίσιο, Βαρέλα, Κρέσπο, mm-hmm. έχει ο ΠΑΟΚ παίκτες mm-hmm. με προσωπικότητα πάνω από 30 για να κρατήσουν την ομάδα στα δύσκολα. Ναι. Συν το Λουτσέσκου, συν τους γύρω-γύρω. Mm-hmm. Mm-hmm. Δηλαδή, εδώ και δύο χρόνια, μην τα ματιάξουμε, λειτουργούν όλα στην εντέλεια. Ναι. Εντός της ποδοσφαιρικής ομάδας. Ναι. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι για αυτούς που καίγονται το περισσότερο είναι ότι οι δύο παίχτες αυτοί, όπως αντιλαμβανόμαστε, έρχονται. Μιλάμε για βάθος ρόστερ. Μιλάμε για παίχτες κυρίως με προοπτική για το μέλλον και για τους δύο. Ίσως και για τον Μιχάη να μην είναι τόσο προοπτική για το μέλλον, αλλά αυτό θα το δούμε. Οι άλλες κινήσεις είναι που καίνε και φυσικά, είναι φυσικό για τις άλλες να υπάρχει μια ανησυχία όσο δεν κλείνουν, όσο τέλος πάντων δεν ανακοινώνονται και όλα αυτά. Έτσι. Νομίζω ότι η αναμενόμενη παρουσία εδώ της οικογένειας Σαββίδη μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα φέρει εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι. Έτσι πιστεύω. Είναι πάντα καταλυτικός που ναι. να έχουμε ο ρόλος του Ιωάννη. Ναι, ναι, πραγματικά. Πραγματικά. Δεν είναι κλισέ. Πόσα κείμενα ξεκινάνε έτσι. Ναι, καταλυτικό ρόλο να μένετε. Δεν είναι κλισέ. Η παρουσία του Ιωάννη Σαββίδη. Παρότι έχει γραφτεί αρκετές φορές, είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, πολλές φορές πράγματα τα οποία δεν προχωράνε. Ότου θαύματος όταν εδώ η Βαν αμέσως τρέχουν. Ναι. Έτσι. Οπότε προφανώς. Και δεν είναι προνόμιο του ΠΑΟΚ να έχει ένα μεγάλο μέτοχο που θέλει να έχει τελευταία λέξη. Συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Ναι, σωστά. Περισσότερες. Σωστά, σωστά. Υπάρχουν ομάδες υψηλού επίπεδου που διαλέγουν παίκτες ή πρόεδροι. Ναι. Δηλαδή mm-hmm. υπάρχει το σκάουτινγκ και φτάνει μέχρι τον πρόεδρο που θα αποφασίσει από τους τρεις που μου φέρατε ποιο θα πάρουμε. Mm-hmm. Και σε όλες τις ομάδες, σχεδόν όλες.
ο μεγαλομέτωχος έχει την τελευταία λέξη. Ναι, ναι. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, η παρουσία, η αναμενόμενη παρουσία εδώ του Ιβάν Σαββίδη αναμένεται να φέρει εξελίξεις και σε αυτό το κομμάτι. Πριν, επειδή ήμουν έξω, προφανώς συζητήσαμε με το Σταύρο και όλα τα θέματα γύρω, τα οποία είναι, και για τον Βραζιλιάνο, είναι ανοιχτά. Και για τον Ισμαήλ. Εντάξει, τώρα προφανώς και μπορεί να προκύψουν και άλλα ονόματα. Χθες με γράφει αυτό τη. Πώς το λένε, του Σανκαρέ, τη Μπορδό, που είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Δεν είναι περίπτωση, τέλος πάντων, που φαντάζει πιθανή για την Ελλάδα και πολλά τα χρήματα. Για τον Σίλβα και χθες εδώ υπόθηκε το πώς έχει η κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει νέα ανατροπή. Γενικά είναι ένα θέμα το οποίο και πολύ έχει τραβήξει και τώρα είναι σε ένα σημείο πάλι που δεν φαίνεται να υπάρχει επαφή. Πριν λίγο καιρό δεν υπήρχε επαφή με την ομάδα. Συμφωνήθηκε και το ποσό. Τώρα το θέμα είναι... τι έχει δει, ρε φίλε, εδώ πέρα. Πώς πετάχτηκε αυτό εκεί πέρα μέσα, πες μου λίγο. Σαν σήμερα είναι, ρε φίλε. Ναι, τι λέει, ρε φίλε. Στο site της ΠΑΕΠΑΟ, 25 Ιουνίου του 8, ναι. Απορρίφθηκε η προσφυγή της Ζάμαλεκ στο ΚΑΣ και επιδικάστηκε στον ΠΑΟΚ ένα ποσό της τάξης των 990.000 ευρώ. Για ποιον? Που εκείνη την εποχή, φυσικά για τον Σικαμπάλα, ποιον. Βέβαια. Εκείνη την εποχή ήταν 900. Ήταν φίλε, άστο. Καλά, πλάκα κάνουμε. Όχι τώρα που την έχετε διπλούσει όλοι. Τότε, φίλε, 990 χιλιάρικα έβγαινε. Όλη η ομάδα μπορεί να βγαίνει. Θυμάστε τι αγωνία υπήρχε. Ήταν ένα ζεκ μαγμούτσι κατά Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Υπήρχε, φίλε, μεγάλη αγωνία στην εποχή εκείνη και λίγο πιο μετά. Πόσο θα πάρει ο ΠΑΟΚ για κάθε διεθνή που είναι στο Μουντιάλ, 100.000 για το αυτό, 300. Καλό ποσό. Βέβαια. Εντάξει, αυτά τα χρόνια περάσανε με την παρουσία του Σαββίδη. Τι είχε γίνει με τον Σικαμπάλα τότε, ρε φίλε? Σύριαλ ολόκληρο έφυγε, δεν θα γυρίσει, πήγε στην Αίγυπτο. Ωραία πράγματα. Τύχει ο Σταύρος να τον βρει. Ο Σταύρος να τον βρει. Βρήκε. Τον βρήκε, βέβαια. Λάδωσε κόσμο αυτό. Ανέβηκε σε μια καμήλα. Βεδουίνο και δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει, πραγματικά είναι από τις ιστορίες αυτή στη ζωή ενός ρεπόρτερ που τη θυμάσαι. Ναι. Να πας μόνο εσύ στην Αίγυπτο. Σε δύσκολα χρόνια, δηλαδή, αλλάζει ο κόσμος από δεκαετία σε δεκαετία. Αλλιώς πας τώρα. Καλά, ναι. Πιο εύκολα μεταφορικά, αυτό να κινηθείς. Υπάρχει ακόμα και το GPS. Ναι. Ακόμα και αυτό διευκολύνει τη ζωή σου. Το να πας 10 χρόνια πριν, 12. Στόμα μέσα στο Καΐρο, βγάλε άκρη. Ναι. Άντε καλά. Εκεί που βλέπεις αδερφές, στρίψε. Βίντεο, ρε φίλε. Αυτό το έχουμε πει 100 φορές. Ότι έπρεπε να υπάρχει, πώς ξέρεις, αυτά τα ταξιδιωτικά που κάνουν στη τηλεόραση, κάτι ταξιδιωτικές εκπομπές. Ναι, έχει, παιδί μου, ένα drone τότε. Ωραία, και μια GoPro για να γίνει δουλειά έτσι. Θα ήταν πολύ δυνατό. Τέλος πάντων. Πάντως γενικότερα... Σαν σήμερα λοιπόν η βελτίωση, λέω. Η δικαίωση του πάω για το Σικαμπάλα. Μπράβο. Ψωμί σας δίνω, κάνει κανένα θέμα. Ναι, ρε φίλε, έτσι όπως το άνοιξε εκεί πέρα, λέω. Ξέρετε, νόμιζα ότι ήταν ένα ξεχασμένο, ρε παιδί μου. Ξέρετε που μένουμε κάτω-κάτω και βλέπω ότι στο site τη ΠΑΕ. Πάντα να κοιτάξει εδώ κάτω. Ρε το σαν σήμερα. Πάντα είναι, βοηθάει καμιά φορά. Μάλιστα. Δικαίωση για Σικαμπάλα. Πάντως γενικότερα η Αιγύπτη δεν. Δηλαδή. Μην την ανοίξουμε την κουβέντα, δεν θα μπλέξουμε. Ο Σαλάχ είναι φωτεινό παράδειγμα. Ναι, ναι. Έξω από το συνηθισμένο πλαίσιο, τέλος πάντων. Και να φυσικά κάνουμε. Εντάξει, ο Μαγκδίρ. Okay. Ναι, οκ, okay, να σου πω λίγο κάτι. Με την Αίγυπτο έχεις πάντα μια σχέση. Όλοι οι υπόλοιποι. Ναι. Δηλαδή... Παραδοσιακά λοιπόν έχει μια σχέση με την Αίγυπτο. Κάποιες φορές είναι καλή. Καλή ώρα, όπως είπε ο Μαγκδίρ. Κάποιες άλλες. Είναι... Πέρα το Μαγκδίρ. Να πω και του αδερφού του Χασάν. Οι υπόλοιποι όμως. Ο Μέγκαχετ, άστο. Μέγκαχετ, Σικαμπάλα. Με τον Ουάρντα τώρα. Σάμπρι. Ο Σάμπρι. Ουάρντα. Και αν πάρεις και τους Αιγύπτιους που πήγαν στο εξωτερικό. Δηλαδή, ρε φίλε, πόσο ταλέντο είχε ο Μίντο στον Άγιαξ. Μιλάμε για φόρ τώρα, άστο. Τότε και μετά πήγε στην Αγγλία, τότε να Μίντεσμπρο για τα πανηγύρια. Τον διέλυσε τότε, φίλε, τότε που ήταν νεκροταφείο. Τότε να μάθει που την έχει κάνει ο. Ποκετίνο, Ποτσετίνο, Ποσετίνο, όπως τον λένε. Τέλος πάντων, αυτά και με τους Αιγύπτιους. Γενικότερα δεν έχω σε εκτίμηση τους Βόρειο-Αφρικανούς. Δηλαδή, φίλε, παρότι έχουν άκουσε. Τους Νοτιοαφρικανούς. Παρότι έχουν απίστευτο ταλέντο. Ναι. Αλγερινοί. Ναι, ναι. Μαροκινοί. Αιγύπτιοι. Δεν. Κάτι στο μυαλό τους δεν. Το γυαλισμένο μάτι τους δεν είναι πάντα για καλό. Οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν λίγο γυαλισμένο μάτι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι πάντα διαχειρίσιμο. Δηλαδή, είχαμε πριν από χρόνια μια κουβέντα με τον Τζιμπούρ στο αεροδρόμιο. Ναι. Το πετύχαμε εμείς κάπου πηγαίναμε. Κάπου πήγαινε η Κυβέρια, δεν θυμάμαι. Περαστικό ήταν ο Τζιμπούρ, τέλος πάντων.
Και κάναμε την κουβέντα αυτή και μας έλεγε έναν προς έναν τους παίκτες της Αλγερίας τότε της Εθνικής. Mm-hmm. Ήταν ρε φίλε ένας και ένας. Ναι. Αλλά σαν ομάδα και σαν αυτό δεν. Ναι. Τι θα κάνουμε. Είναι λίγο. Τέλος πάντων. Φλογερό το ταμπεραμέντο. Γι' αυτό λοιπόν ο ΠΑΟΚ του γύρισε στους Λατινοαμερικάνους. Mm-hmm. Να πάρουμε και έναν Αργεντινό όμως. Πολύ στη Βραζιλία. Βραζιλία βλέπω το διάβλο. Ο Στέργιο δεν σε κόβω για Αργεντινή. Ουρουγουάη δεν μας κάνει. Ουρουγουάη παλιά. Τώρα πάει. Και Ουρουγουάη. Εκεί είμαστε τώρα. Βραζιλία. Ήταν ο Τζομπιζέρα. Μια χαρά ήταν ο Τζομπιζέρα. Μια χαρά ήταν. Και ειδικά εκτός γηπέδου ήταν εκπληκτικό. Όχι, εγώ θα μιλήσω για εντός ο Τζο. Ναι, και εκτός γηπέδου ήταν εκπληκτικό. Για όλες τις δουλειές που μπορείτε να φανταστείτε. Ήταν πολύ καλό. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Πόσες φορές έχει γίνει η κουβέντα καφενιακή της εποχής του Γκαρσία. Φέρε ρε φίλε έξω από την Ουρουγουάη στον ΠΑΟΚ. Α, καλά, ναι. Να στείλει τον Γκαρσία να βρει και τέτοια. Πάρα δύο στόπερ, δύο χαφ, δύο εξτρέμ από την Ουρουγουάη. Ναι, ναι. Ναι. Και έχουν γραφτεί και διάφορα ονόματα κατά καιρούς, μην το ξεχνάς. Δηλαδή δεν θυμάσαι τότε. Δηλαδή δεν θυμάσαι στην Ουρουγουάη. Πιο παλιά, εκεί το 10-14 περίπου. Mm-hmm. Που ήταν εκείνος ο Κοντούλης, ο Καραφλός, ο Αρέβαλο. Ναι. Σίγουρα κάποιοι γραφτεί για τον ΠΑΟΚ εκείνο το καιρό, είμαι σίγουρος. Ναι. Ότι αρέσει και μη υπό προϋποθέσεις και ναι και όλα αυτά. Όχι, εμένα μου αρέσουν οι Ουρουγουάνοι. Το έχουμε καταλάβει, Σέργιο. Το έχουμε καταλάβει. Και η Αργεντίνη είναι καλή. Μην βλέπεις τώρα τα χάλια της Εθνικής Αργεντίνης. Ναι. Έχει παίκτες σκληροτράχυλους. Ναι. Δηλαδή μια φορά κοιτούσα, περίμενε έναν αγώνα Μπόκα με. Μην χαθούμε δυνατά. Ναι, πετυχαίνεται, ναι, οκ. Okay. Έκαθεν τότε το μάτς. Mm-hmm. Αρρωστάκι τότε, 3 ώρα το βράδυ. Ναι. Είχε φίλε ένα στόπερ, mm-hmm. όχι η Μπόκα, ο αντίπαλος. Μακρύ μαλλί ξανθό, ίσιο, κάτω από τη μέση το μαλλί. Mm-hmm. Και λες, φίλε, το παιδί αυτό να έρθει στην Ελλάδα σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια για τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Τέλος πάντων. Εντάξει, δεν είναι. Και εκείνες οι αγορές εκεί πέρα είναι πολύ περίεργες. Είναι δύσκολο σε ναι, γιατί έχει δικαίωμα, ρε φίλε, μέχρι και η συνυφάδα του μάνατζερ και. Πραγματικά. Οι περισσότερες περιπτώσεις εκεί πέρα είναι. Δηλαδή, καθαρίζεις με τον έναν μάνατζερ, καθαρίζεις με τον άλλον. Ναι. Σου βγαίνει και μια εταιρεία μάνατζερ αυτό ότι έχει δικαιώματα και μόλις καθαρίζεις και με αυτούς, σου λέει ότι η συνυφάδα του ποδοσφαιριστή έχει το 8%. Και... Πάνε στη συνυφάδα να πάρει το 8%. Η πρώην γυναίκα του έχει 2,5%. Ναι, πάνε και στην πρώην γυναίκα του να πάρει το 2,5%. Δεν είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Εδώ είμαστε για το τελευταίο κομμάτι του σημερινού ΠΑΟΚ 24. Σε έναν ελληνικό αθλητισμό που υπάρχουν πολλές ανοιχτές υποθέσεις, ομάδες παραχωρούν τις θέσεις τους στην Basket League, άλλες παίρνουν τις θέσεις τους, άλλες ήταν να πέσουν αλλά μένουν. Στο βόλεϊ προτείνεται η κατάργηση του επαγγελματικού πλαισίου να γίνουν όλες οι ομάδες ερασιτεχνικές. Υπάρχουν και εκκρεμότητες φυσικά και στην Α1 με τον Ολυμπιακό. Δήλωση έπος του κυρίου Βασιλακόπουλου Νίκο ότι δεν υπάρχει Α1 χωρίς Ολυμπιακό. Δεν είναι αυτή η δήλωση μνημείο που είναι προημερών του κυρίου Βασιλακόπουλου. Είναι μνημείο, αλλά είναι και μια πραγματικότητα. Την οποία θα την υποστούμε το καλοκαίρι, να ξέρετε. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα την υποστούμε. Ναι. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να τεθεί το θέμα κανονικά. Το τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό. Για μένα δεν υπάρχει θέμα. Νίκο πρέπει να παίξει στην Α2. Ήταν η καθαρά επιλογή του. Okay. Ωραία. Πολύ ωραία. Να παίξει στην Α2 λοιπόν, Μαζίσου. Να καλύψει το handicap το μείον 6 βαθμών που θα έχει. Ωραία. Και να επιστρέψει στην Α1. Πιο δυνατός, πιο όριμος, πιο αποφασισμένος. Όμορφα. Οι μισές ομάδες και παραπάνω περιμένουν να δουν τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό, να δουν τι θα γίνει μετά αφημί. Ωραία. Με αυτό το σκηνικό το οποίο λες. Επίσης. Μέσα στις διάφορες επαφές που είχαν γίνει τότε, πριν κανένα 2 μήνες ήταν που είχε γίνει το μεγάλο σκηνικό με τον Ολυμπιακό, ας πούμε τότε. Ναι. Όχι, 2, 1,5 μήνα και πριν τα play-off τέλος πάντων. Μία από τις αποφάσεις που είχε πάρθει ήταν να υπάρχει κεντρική διαχείριση. Δηλαδή, εφόσον ξαναμαζευτούν όλες οι ομάδες του ΕΣΑΚΕ, όποιες είναι αυτές, ναι, ναι. Θα γίνει κουβέντα για την κεντρική διαχείριση. Πολύ ωραία. Και εγώ σου λέω θα πάρθει μια απόφαση που θα πει ότι πάμε, ξέρω εγώ, να κάνουμε κεντρική διαχείριση. Γιατί μαγαζί θα μιλάμε το οποίο θα έχει μόνο τον Παναθηναϊκό και όχι τον Ολυμπιακό και τι θα συζητάμε για κεντρική διαχείριση εκεί εφόσον προχωρήσουν όλοι μαζί. Το θέμα του Ολυμπιακού ξέρεις, έχει διάφορες αναγνώσεις το πώς το βλέπεις. Δηλαδή, για σένα. Για μένα που είμαι απ' έξω είναι μία okay, η ανάγνωση. Η μία ανάγνωση είναι αυτή που λες εσύ Α2. Που είναι και το φυσιολογικό. Έτσι. Πήρε τις αποφάσεις αυτές, ήξερε ποιες είναι οι κυρώσεις. Μαγιά τους, ναι, μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους, πολύ ωραία. Ούτε βήμα πίσω, δεν τα λέω. Πώς το λένε, οι κυρώσεις για αυτές τις αποφάσεις είναι συγκεκριμένες. Πολύ ωραία. Από την άλλη,
Είναι αυτό που λέμε το γράμμα και το. Έλα. Και το πνεύμα. Και το πνεύμα του νόμου. Δεν υπάρχει πνεύμα. Υπάρχει λοιπόν, γράμμα. Οκ. Okay. Εδώ όμως επειδή υπάρχει και πνεύμα για πολλούς, οι οποίοι το σκέφτονται διαφορετικά και λένε ότι δεν γίνεται και είναι Ολυμπιακός και είναι πολύ μεγάλο τώρα από τον brand name και όλα αυτά και δεν γίνεται να παίζει την Α2. Από τη στιγμή που δεν έπεσε αγωνιστικά, δηλαδή στη λογική ότι ξέρεις, έπεσε εξωγηπαιδικά τέλος πάντων. Λένε ότι ποια λύση μπορεί να βρεθεί. Δεν ξέρω ποια λύση μπορεί να βρεθεί. Να πω την αλήθεια. Δεν το αποκλείω η όποια λύση μπορεί να βρεθεί, να βρεθεί τρόπος νομικός για να γίνει μέσω ΑΣΕΑΔ. Να πω την αλήθεια. Διαβάζουμε από παντού ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Έχουμε δει να γίνονται πράγματα νομικά. Νίκο, η ουσία είναι ότι μιλάμε για έναν ελληνικό αθλητισμό κολοχανίο. Σκληρός ο χαρακτηρισμός, αλλά και άλλο αληθής. Άλλο στο μυαλό μου, εντάξει. Ναι. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που να είναι τόσα πολλά τα ανοιχτά μέτωπα κάθε καλοκαίρι. Mm-hmm. Δεν σου λέω μία φορά φέτος ευθυγραμμίστηκαν οι πλανήτες και έχουμε θέμα και στο βόλεϊ και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Ναι. Κάθε καλοκαίρι. Και η τελευταία μόδα με τα άφημη είναι καταπληκτική. Είναι κάτι πολύ ωραίο. Εντάξει, την προτιμάνε Νίκο και τα μεγάλα κόμματα, οι εθνοπατέρες μας. Ναι, ναι. Για να γαρβιστούν τα χρέη. Mm-hmm. Είναι μια μόδα η οποία. Δεν ξέρω πώς μπορεί να σταματήσει. Δηλαδή, έχει γίνει το σκηνικό με το Λαύριο και το Χολαργό. Ωραία. Ο Χολαργός ήταν μια ομάδα η οποία πέρσι και καλή ομάδα έκανε. Έπαιξε στα play-off, δηλαδή πήγε. Έφτασε κοντά στο να μπει στη τετράδα. Mm-hmm. Είχε θέματα μέσα σε σεζόν οικονομικά. Okay, αλλά είχε και παίχτες καλούς. Είχε παίχτες οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στην αγορά και μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα. Δηλαδή, ήταν μια ομάδα που υγιής οικονομικά. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή. Ανεβαίνει ο Χολαργός στην Α1, κάνει μια καλή ομάδα, αλλά οι άνθρωποι που είναι εκεί σου λένε ότι εμένα δεν μου βγαίνει ρε φίλε το μαγαζί. Για να κάνω μια κανονική ομάδα πρέπει να επενδύσω κάποια χρήματα. Να βάλω κάποια χρήματα, όχι να επενδύσω γιατί θα πάρω πίσω. Εντάξει, να βάλω κάποια χρήματα, τα οποία χρήματα δεν είναι 200 και 300 χιλιάρικα, όπως μπορεί να ήταν πριν κάποια χρόνια. Είναι 700 ή 800 στη χειρότερη. Ωραία, ευχαριστούμε έτσι, πολύ. Και σου λένε οι άνθρωποι ότι εμείς δεν πάει άλλο. Και αρχίζει το σκηνικό μετά με το αφημί. Εμφανίζει το Λαύριο και σου λέει ότι εγώ θέλω να μείνω στην Α1 γιατί μπορώ να χρηματοδοτώ. Και είμαι τέλος πάντων, θέλω να είμαι Α1. Πόσο κάνει τα φημί, τόσο πάρτο. Και εμφανίζει το Λαύρο σαν να μην πει. Δεν γίνεται έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση. Χωρίς να σου λέει ένα στο τέλος σεζόν ή από ένα σημείο μετά μέσα στο καλοκαίρι, αν όντως υπάρξει απόφαση για τον Ολυμπιακό, ότι δεν θα γίνει κουβέντα για κάποια ομάδα να πάρει το φημί τη Ολυμπιακό. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν το αποκλείω. Ακόμα και αυτό. Θα πάρει το φημί του Χολαργού. Το πήρε το Λαύριο, μάλλον. Α, το πήρε το Λαύριο. Ναι. Θα μείνει το Λαύριο, θα πάρουμε του Λαύριο εμεί. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Είναι μια κατάσταση πολύ περίεργη. Αλλά είναι μια κατάσταση που έχει παγιωθεί τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο στο μπάσκετ, αλλά τελευταία χρόνια. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι η πρώτη διδάξη. Ναι, σωστά. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει. Διάβαζα τώρα νωρίτερα. Έστειλε ο Ηρακλής εξώδικο. Ζητάει την άμεση αποκατάστασή του και τη συμμετοχή του στη Super League 1. Οκ. Okay. Πολύ ωραία. Καλά κάνει και το ζητάει. Με το αφημί το πρώτο. Ούτε τον Ποντίον ούτε τη Νέα. Με το γάμα σίγμα Ηρακλής. Μάλιστα. Ότι εμείς είμαστε αυτοί και οι άλλοι δεν είναι αυτοί, αλλά εμείς θέλουμε. Ο Ηρακλής προφανώς. Το θέμα δεν είναι ο Ηρακλής. Ναι. Το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο, ρε φίλε, εδώ και πολλά χρόνια, οι ομάδες που δεν ανεβαίνουν ζητάνε να ανεβαίνουν και οι δεύτεροι. Mm-hmm. Ενώ γράφει ο κάπου θα ανέβει ο πρώτος. Όχι, γιατί. Όχι, στο είναι τέλος, ναι, και οι δεύτεροι, ναι. Ναι. Να πέσουν, όχι οι δύο, να πέφτει ένας. Να ανέβουμε κι εμείς γιατί. Εντάξει. Mm-hmm. Κάθε καλοκαίρι η ίδια ιστορία. Mm-hmm. Τι να σου πω, okay. Είναι μια κατάσταση. Μιλάμε για νόμι λάστιχο. Έχουν γίνει τα σκάνδαλα μέρος της ζωής μας. Τα περνάμε έτσι. Χθες υπάρχει. Αυτό που έγινε πέρσι με τον Παθναϊκό. Ναι. Πέρασε. Γιατί δεν είναι ο Ηρακλής στα κάγκελα. Όχι, να είναι. Ναι, αυτό λέω. Έχει δίκιο. Και να γιατί να μην είναι ο Παναθηναϊκός. Γιατί είναι ο Παναθηναϊκός. Α, είναι αυτό που λέγαμε πριν. Γίνανε 70 συνελεύσεις. Mm-hmm. Μέχρι να έχει ο Παναθηναϊκός τα κουκιά. Θυμάσαι κάτι ότι αργήσαν να πάνε και αυτό. Ναι, αναβολή. Στην 71η βρήκε ο Παναθηναϊκός τα κουκιά. Έμεινε στην κατηγορία. Ναι. Γιατί έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο ανάγκη του Παναθηναϊκού. Αυτή η αηδία. Mm-hmm. Δεν έχει καμία ανάγκη του Παναθηναϊκού. Λέω εγώ, ούτε έχει ανάγκη. Που δεν τηρεί την νομιμότητα. Ναι. Ούτε έχει ανάγκη του ελληνικού μπάσκετ τον Ολυμπιακό. Σου λέω, είναι διάφορες αναγνώσεις. Είναι αυτό που είπαμε και πριν. Ότι κάποιος θα ταχθεί με τη μία πλευρά και θα πει ότι ναι, να πέσει ξέρω, κατηγορία, ή ο άλλος θα πει ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση γιατί δεν γίνεται και το ένα και το άλλο. Τι να σου πω, δεν το ξέρω ειλικρινά. Απλά. Η περιραίωση αυτό για τον Ολυμπιακό στον μπάσκετ είναι ότι στο τέλος κάτι θα γίνει
και θα παίζει την Αλφανέκια του χρόνου. Επίσης, αν θα γίνει αυτό, θα πρέπει να περιμένουν την διαδήλωση του Παναθηναϊκού. Έτσι. Γιατί, κοίταξε να δεις. Ωραία, ακούγω τώρα στα λόγια, φεύγω από την Ευρωλίγκα. Ωραία, ακούγω τώρα στα λόγια, μέχρι τέλους θα πέσω Α2, δεν με νοιάζει. Αλλά όταν έρχεται μπροστά σου αυτό, δεν είναι και τόσο εύκολο να πάρεις την απόφαση. Μετά ψάχνεις τρόπους διάφορους. Έτσι. Ο μοναδικός ο οποίος ήξερε αν δεν κατέβησε ένα παιχνίδι, τι θα γίνει και το έκανε, ήταν ο Πάοκ με τον Ολυμπιακό στο κύπελο. Που ήξερε τι θα γίνει και δεν κατέβηκε να παίξει. Πήρε το πρόστιμο, έφαγε το μείον πόσο έφαγε. Και πάρα πολύ ωραία. Ναι, το ήξερε. Έτσι. Γιατί σου λέω ότι όλα ακούγονται ωραία. Ότι εμείς θα πάμε μέχρι τέλους και αφού θα πας μέχρι τέλους, δεν φύγει και το τρέξι νομικά να πέσει Α2. Αφού δεν σε νοιάζει. Πέρσι και όταν όλοι φασαρίμε τον Παναθηναϊκό και την Ευρωλίγκα, εμείς θα φύγουμε, θα πάμε στο Champions League. Ναι, δεν γίνεται. Έγινε μια κουβέντα με τον Πρωτομένο, τελείωσε. Άιντε, όλα καλά, Ευρωλίγκα. Καταλαβες. Όταν έρχεται το αυγουλάκι και φτάνει εκεί που πρέπει, αρχίζει λίγο το ξανασκέφεσαι μετά και λες, να μήπως. Όχι αυγουλάκι, αγκουράκι το έλεγα. Ναι, okay. Ναι, σωστά. Σωστά. Γιατί στα λόγια είναι όλα όμορφα. Πέσουμε Α2, δεν μας νοιάζει. Με τα λύπη μου θα το πω ότι βασίζω τις ελπίδες μου στον Παναθηναϊκό. Ούτε στην ΕΟΚ, ούτε ναι, στο ΑΣΕΑ, ούτε πουθενά. Είμαι σίγουρος το κάνει ανωκάτω. Απλά επειδή ο Παναθηναϊκός είχε έναν άνθρωπο όπως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που είναι απρόβλεπτος, δηλαδή είναι, και το λέω πολύ ευγενικά, το απρόβλεπτος. Ναι, εντάξει. Δεν μπορώ εγώ να προβλέψω αν όλοι ρε παιδί μου προσπαθήσουν να τον επηρεάσουν για να του πούνε ότι κοίταξε Δημήτρη, είναι για το καλό του μπάσκετ και εσύ δεν η οικογένειά υπάρχει, σου. Όχι, δεν υπάρχει. Ναι, καλά. Και εσύ και η οικογένειά σου τόσα χρόνια είστε χρηματοδότες και αιμοδότες του μπάσκετ και δεν γίνεται χωρίς τον ένα, δεν υπάρχει ο άλλος και όλα αυτά. Να μην. Πιστεύω ότι εκεί θα το σκεφτεί. Ενώ τώρα φαίνεται ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Πιστεύω ότι εκεί θα το σκεφτεί όταν έρθει εκείνη η ώρα, αν έρθει εκείνη η ώρα. Έτσι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Στα δικά μας έχουμε καμία εξέλιξη με τον μπάσκετ. Καμία απολύτως. Καμία απολύτως. Πες μας κάτι, τα ρε, μνημόνια. Τι, είναι, τα είναι μνημόνια. Να πάνε τι γράφουνε. Ωραία. Γιατί δεν πάνε. Τα πάνε. Αν δεν πάνε. Θα πάνε. Την άλλη εβδομάδα θα λέμε. Θα πάνε. Δεν γίνεται. Θα πάνε και νομίζω ότι. Είμαστε τώρα στη σύνταξη των μνημονίων. Στη σύνταξη είμαστε σίγουρα. 25. Γενικά, 25. 25. Πότε, τέλος του μήνα με εξελίξεις. Δεν νομίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πιστεύω ότι αρχές επόμενης εβδομάδας, εφόσον πια έχουν πάει και όλα τα χαρτιά τέλος πάντων με τις απαιτήσεις και. Τέλος της εβδομάδας θα δούμε αν θα υπάρξουν αυτές οι περιβόητες εγγυήσεις για να αρχίσουν να μπαίνουν χρήματα και να ξεκινήσουν το μαγαζί. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ναι. Κάπου τότε. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πει ότι κάπου τέλος του μήνα θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Φτάνουμε προς το τέλος του μήνα. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Για σήμερα δεν έχω εικόνα. Αλλά μέχρι χθες αυτό που ήξερα είναι ότι από πλευράς ΑΣ συντάσσονται αυτά τα μνημόνια τέλος πάντων. Και μέσα στην εβδομάδα. Κάτσε, ο ΑΣ τα συντάσσει ναι, ή την πλευρά Καραμάνου τα συντάσσει. Ο ΑΣ τα συντάσσει, ούτως ώστε να πάνε στην πλευρά Καραμάνου. Να τα υπογράψει. Να τα δουν και αυτοί νομικά ότι είναι αυτά τα οποία τέλος πάντων είπαμε στις δύο συναντήσεις. Και έπειτα να προχωρήσουμε στο επόμενο. Τα υπογράφουμε και αφού προχωράμε στις εγγυήσεις. Άνα, μπράβο. Πώς ταινία με τον Tom Cruise. Ακριβώς. Προφανώς. Show me the money. Ακριβώς. Ναι, έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι λοιπόν είναι και τώρα η φάση. Έτσι πρέπει να είναι. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα υπογραφεί, θα έχουν εμφανιστεί και τα χρήματα. Αυτό περιμένουμε να δούμε. Η συγκεκριμένη υπόθεση μπορεί να φαίνεται ότι δεν έχει συνέχεια. Απλά δεν είναι εδώ η πλευρά Καραμάνου, οπότε δεν έχουμε και ξεσυνεχόμενη παρουσία, επαφή και όλα αυτά. Έτσι. Αυτό το οποίο έχουμε μεταφέρει και την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι κάπου προς το τέλος του μήνα ορίζεται η επιστροφή του κυρίου Καραμάνου και από τη στιγμή που θα υπάρξουν αυτά τα μνημόνια συνεργασίας τέλος πάντων και υπογραφούν και βγουν και εγγύσεις, να αρχίσει να τρέχει το μαγαζί. Γενικά, ο χρόνος περνάει και τα θέματα που είναι ανοιχτά στην ΚΑΕΠΑΟΚ είναι πάρα πολλά. Έτσι. Είναι πάρα πολλά. Έχει εδώ και κανένα δύο μέρες που γράφει και το όνομα του Χρυσοκόπουλου για τον Ολυμπιακό. Δεν μου κάνει εντύπωση, φυσιολογικό το βρίσκω. Ναι. Και η λογική που υπάρχει είναι ότι τον παίρνει ελεύθερο. Τον Χρυσοκόπουλο, που έχει συμβόλαιο για τον Πάο και την επόμενη σεζόν. Γι' αυτό και ο Χρυσοκόπουλο είναι το. Από τα λιγότερο σημαντικά με βάση όλα τα άλλα που πρέπει να τρέξει ο Πάοκ. Αλλά είναι και αυτό ένα θέμα που δείχνει το. Επίσης, δεν ξέρω όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν οφειλές από τον ΠΑΟ κατά πόσο ακόμα θα περιμένουν, πότε θα πάρθει μια απόφαση από πλευράς ΑΣΥΓΜΑ, Καραμάνου και όλα αυτά. Θα αρχίσουν πια να το πηγαίνουν νομικά το θέμα. Και όταν λέω νομικά, μιλάω FIBA. Και όταν λέω FIBA, εννοώ μπαν. Τα οποία τα έχουμε ξαναπεί, ότι δεν μιλάμε για μπαν ενός συμβολαίου, ξέρω εγώ, 250 χιλιάρικα.
Έτσι, αλλά είναι χρήματα που πρέπει να δοθούν και πρέπει να γίνονται κανονισμοί. Και να τρέξει γενικότερα το μαγαζί όπως πρέπει να τρέχει ένα μαγαζί. Και κάποια στιγμή θα γίνει και μια ομάδα για τον χρόνο. Ξεχάσαμε, αλλάζω λίγο το θέμα στο παραένα, ναι, να αναφερθούμε ότι ιστορική μέρα σήμερα για τον ελληνικό αθλητισμό. Βέβαια. Όπως δήλωσε και η Ρένα Δούρου. Πολύ καλή η Ρένα. Που σε καμία άλλη χώρα δεν θα μείνει στη θέση της μετά τα όσα γίνανε στο μάτι. Mm-hmm. Σε καμία, φίλε. Δηλαδή και στο Τατζικιστάν θα την είχαν παρετήσει αν δεν είχε την ευθυξία να παρετηθεί. Έχεις άλλη άποψη? Εδώ χάθηκαν 100 και άνθρωποι στο το μάτι. Θέμα με τη συγκεκριμένη ήτανε ήταν περιφερειάρχης. Δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν ότι η αντίδρασή της μετά ήταν το χειρότερο πράγμα από όλα. Αλλά στην Ελλάδα συνεχίζει τη ζωή και βάζει και υποψηφιότητα και για βουλευτή. Και βάζει και για, για όλα φταίει η Ρένα. Κάπως έτσι φταίει, ναι, η Ρένα. Ναι, και όλα καλά, παιδιά. Και το ειρωνεύεσαι κιόλα. Ναι, δόθηκαν λοιπόν. Αυτό το χειρότερο όλων. Πέσανε υπογραφές για τα 20 εκατομμύρια για την ΑΕΚ και είπε η κυρία Δούρου, ξεχωριστή μέρα. Βέβαια. Χρειάστηκαν 3 και πλέον έτη για να ολοκληρωθεί μια διαδικασία και αισθάνομαι ότι πρέπει να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της ΑΕΚ που δέχονται τα λεφτά μας. Βεβαίως, που τα παίρνουν. Θα μπορούσαν να μην τα δεκτούν. Ναι, θα μας πούνε όχι, δεν θέλουμε 20 εκατομμύρια. Τους διοικητικούς, οικονομικούς και τεχνικούς παράγοντες της περιφέρειας Αττικής και τους επικεφαλής των τμήματων. Κάνει σπουδαίο, λέει, έργο η περιφέρεια Αττικής, όχι μόνο για την Νέα Φιλαδέλφεια αλλά για όλο τον ελληνικό αθλητισμό κτλ. Και θα δώσουμε 20 εκατομμύρια. Καλά είναι, ρε φίλε. Μάλιστα. Καλά είναι. Και δήλωσε χαρούμενη και περήφανη. Μπράβο την κυρία Δούρου. Φωτογραφίες, δημοσιογράφοι και όλα αυτά. Μια χαρά. Όλοι ικανοποιημένοι. Ελαδάρα ολέ. 20 εκατομμύρια. Τι είναι τώρα 20 εκατομμύρια, ρε φίλε. Δηλαδή να μην βοηθήσει και η περιφέρεια σε ένα έργο πνοής για τον αθλητισμό. Να τα δώσει στο μάτι, φίλε. Να κάνει δρόμους για να μπορούν. Αν ξαναγίνει χτύπα ξύλο, να μπορούν οι άνθρωποι να φύγουν. Είχαν πρωτοκολληθεί για εκεί. Δεν γίνεται, φίλε. Ήτανε δεσμευμένα. Α, ήταν δεσμευμένα. Ναι, ναι, ναι. Ανακούσεις, δεν είναι τα χρήματα, φίλε. Δεν παίρνουν για δρόμο όλα. Παραμονές του τελικού με την ΑΕΚ στην Αθήνα, μαζί με τον Χρήστο Παυλίδη. Ακούσαμε την ιστορία ενός ανθρώπου που ήταν εκεί. Δηλαδή, έβρεχε με το λάστιχο το σπίτι στο μάτι γιατί να μην πιάσει φωτιά πάνω στον πανικό του. Και φίλε, δηλαδή, αν ακούσετε αυτούς τους ανθρώπους τις ιστορίες, τι βιώσανε. Δηλαδή, πραγματικά είναι κάτι το ασύλληπτο. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Μιλάμε τώρα για σκηνικά που ούτε στις ταινίες τα βλέπεις. Εντάξει. Είναι πιθανό να περάσω από εκεί, φεύγοντας για διακοπές όταν έρθει εκείνη η ώρα. Γιατί μάλλον θα φύγω από Ραφίνα. Και έβλεπα λίγο. Το πρωί το έβλεπα κιόλας, να σου πω την αλήθεια, το χάρτη. Και έβλεπα ότι είναι ουσιαστικά περνάς από εκεί. Από τη Λεωφόρο Μαραθώνος εκεί που έγινε. Τέλος πάντων, όλα καλά στην Ελλάδα. Δεν νομίζω κάποιο να παραιτηθεί. 20 εκατομμυρία και τώρα πήγε το μάτι. Τώρα 20 εκατομμυρία και πώ κάνετε έτσι. Να του κάνω όλο το γήπεδο να πούνε εντάξει, φασαρία. Okay, τώρα 20 εκατομμύρια. Επειδή δώσαμε για την υπογειοποίηση έμα τώρα, 20 εκατομμύρια. Ολόκληρη φασαρία πρέπει τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Γήπεδο. Δεν σα δώσαμε και εσά το. Πώ το λένε? Του χώρου γύρω-γύρω. Ποιου χώρου μα δώσατε? Έλα τώρα. Δικό μα οικόπεδο. Δεν φωνάζει τώρα. Ναι, γιατί γράφει γι' αυτό. Ότι χάρη η πολιτεία το οικόπεδο στον ΠΑΟΚ. Και επειδή υπάρχουν πολλά ντουγάνια ή πολλοί ανενημέρωτοι. Σου λέει, φίλε, ναι, δώσε το οικόπεδο. Ποιο οικόπεδο, βρε ζώα. Δηλαδή, οικόπεδο του ΠΑΟΚ μας δώσετε 10 μέτρα στα πλακάκια εκεί πέρα. Εντάξει. Όταν με το καλό γίνει η Τούμπα, θα λένε όμως ότι η πολιτεία έδωσε το οικόπεδο. Εννοείται. Εννοείται. Οικόπεδο αγορασμένο από τον ΠΑΟΚ, εντάξει. Με ράνους και με λαχαία κτλ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Δεν γίνονται αυτά. Και έχει μια φωτογραφία του Λουτσέσκου, ο οποίος προφανώς είναι από live του Καρά, έτσι. Με Παντελή Κωνσταντινίδη. Ή όχι. Όχι, όχι, από άλλη εκδήλωση πρέπει να είναι. Δεν βάλανε εκείνη στο αεροπλάνο που ήταν Καράς Λουτσέσκου μαζί. Φίλε, έχουν τρακάρει σε αεροπλάνο. Α βάλουν ένα αεροπλάνο στο Καρά, λίγο. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Αύριο ξανά εδώ στις 12. Ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτίδης. Γιώργος Παναγιωτίδης εδώ μέχρι και τις 3. Καλό μας ημέρα, καλή συνέχεια, ό,τι κάνετε.